Αν όμως βιώνεις, όπου και αν βρεθείς, όπου και αν σταθείς, μέσα σου Ιησούς Χριστός, χθες, σήμερον, Αυτός εις τους αιώνας. Προκειμένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, τα έθνη κυρώσανε και το όνοματι Κύριε ημιν άμιν αυτούς, Θεός Κύριες και πεμπανεκιμής, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίδε και είναι το άφηκε στη θαυμαστή νοφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και πεθπανενήμιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Χριστούς προγηθένος υπό τον Υιού Θεόν και στρατείο το φυλασσόντος το άφραντο σου σώμα ανέσυστη ημέρος ότι θορούμενος του κόσμου την ζωή δια τούτο εμεινάμι στον ουρανό νεβό ψηζοδότα δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ δόξα τη Βασιλεία σου δόξα τη οικονομία σου μόνε φιλάτρο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ως ανθοφόροι εκλεήστου σωτήρως και ιατήρες των ψυχών και σωμάτων, ανάργυροι εγκλάβετε εν πάση τη γη, νοσούμενοι όμενοι ανωδύνος τα πάρει, χάριν δε πορίζονται στις βόσιν απάμπστος, χαίρεται κρίνεθι ο δωρεών, Κύριε Θεόφρον και Ιωάννη έδοξε. Και νυγκέ και στους αιώνας των αιώνων αμήν, το απαιώνος απόκριφων και άγγελης άγνωστων μυστήριων, Δία σου Θεοτό και της επίγης εφανέρωτε, Θεός ενεσεχή το ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπερήμου καταδεξάμενος, Υιού Αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσε εκ θανάτουτας ψυχάς ημών. Κυριλέησον, 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 δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αίγη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σοι. Άρτο ζωή σε όνει ζωή και νέστο με το σώμα στο Άγιο Νέξ, πλαχνε Κύριε, και το τίμιο νέμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριο. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σοι. Πεπιλωθεί έργη ατόπι ο δήλο του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο, ανάξιο υπάρχει ο Χριστέ τη μεθουσία, ει με αξίω σου. Γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυφε το στάχιν υπλαστήσασα των Αγιεόργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτων τρόγοντα σώζεστε. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σοι. Δακρύων μη παράσου Χριστέ Ρανίδα των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδότος και καταρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σοι. Εις άφεση γενέστομη των πτεσμάτων το άχραντο σώμα και το θείο νέμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν, φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωση. Περαγέθω το και σώσουν εμάς. Ζωή του άρτου τράπεζα Παναγία το άνω θεντιέλων καταβάντος και κόσμου και νοτέραν ζωή διδόντος. Καμέ αξίωσον ή των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σοι. Η θέλη σας δι' ημάς αρκωθείς πολύ έλεε, τη θύη είναι ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα. Όθεν νικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σοι. Τεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα. Όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος. Ηλέωσε και εμεί τον εξπλάχνου σου δέσποινα και τήρη με άρη ποντο σονικέτην και άνεμτον. Όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτη να αγιάζουμε. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σοι. Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμεί μείνον ως υπέσχου. Ιδούγαρ το σώμα τρόπο σου το θείο και πίνω το αίμα σου. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σοι. Λόγια Θεού και Θεέ ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν και το εσκοτισμένο εμεί. Και καθαρισμό τη βιβλιοθήσης ψυχής μου το αίμα σου. Περαγέθεω το και σώσον εμάς. Μαρία μήτερ Θεού της ευωδίας των σεπτών σκύνωμα, τεσσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόπου σου. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Νουν ψυχή και καρδία να αγίασον σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ο κατακρίτος δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προστέρχεστε. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνεται προσθήκην ζωής και ασφάλεια, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Περαγέθεω το και σώσον ημάς. Ο Θεού, Θεός, Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον ή προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου,
Τη Αγία Μητρό σου δε είσαι εσύ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και Νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον Άρτον Χριστέ, λαβήν με υπερίδεις το σώμα το σών και το θείον μην αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο. Μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη εις ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα εσύ. Πηγή αγαθών ημετάληψης, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων. Γεννηθεί το μυφός και ζωή και απάθεια και προσαρετής θεωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνο αγαπέ όπως δοξάσωσε. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα εσύ. Χριστή υπαθών και εχθρών και αναγκών εκ πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο τα προσιώντα νυν μετευλαβίας. Φιλάνθρωπε, σου τη αθανάτη και θείη μυστηρή και ψάλλονση. Ευλογητό ο Θεό, ο των πατέρων ημών. Υπεραγέθεια το και σώσον εμά. Σωτήρα Χριστών, η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε. Εκ δυσοπόσεν είναι ο δούλο σου, την καθαράν ο ακάθαρτο. Μέλλοντα με νυν τη αχράντη μυστηρή προσέρχεστε. Κάθαρον όλων μολυσμού σαρκό και πνεύματο. Δόξα σε Θεό, ημών, δόξα σε. Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων. Και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων, ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Υπό την σύ καταφυγών εσπλαχνία να αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σώτερ, καγώ ως έφης εν σύ, ιδού γαρθαρό το ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Βρει το δεχόμενο στο πυρ, μη φλεχθώ ο σικυρός και ο σιχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, ως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Χριστός εστι γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι' ημάς καθ' ημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Ψυχήν συν το σώμα τη αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννήν οίκο σου, την των μυστηρίων μεθέξη των ιερών ένικων σε έχων συμπατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολυέλεε. Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιώτα των φλέγων αμαρτία στην ύλη, και επιπρόν παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα. Αμήν και αίκαι εκ τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθε πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα. Νόον τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα το πάντον δεσπόζοντα, ουσιοθέντα το ανθρώπινο. Άξιον ευθύνος αληθώς με καρύτησε του Θεοτόπου την αιμαγάστων και επαναμόμητων και μητέρα του Θεού ημών την κοινωτέρα των Χερουβίν και ενδοξεδέρνα συγκρίτες των Σεραβίν την ενδιαφθόρες των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόπου της αμεγαλύνομε. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε του Βασιλείμων Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμων Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Ιστόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένε και εν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευτώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρακάλεσαν. Οι τίμασας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θρυβόντων με. Ελείπανα σε νελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως υπράτιστος. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάσα στα συμπέρας της ζωής μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τι αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος, χερσή και καθαρό στην καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επιδόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πείλασι άρχοντε ημών και πάρθη τε πείλε αιώνιε και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εμπολεύων. Άρα τε πειλασιάρχοντε ημών και επάρθη τε πείλε αιώνιε και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός έστειν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου. Πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευκάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός. Εγώ δουλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσως και εν το ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι.
Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, εν ίγκαι αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρετε, Κύριο, εκ Παρθένου και Χρύς και την καρδία μου καθάρισον. Ναόν αυτού Θεού του Αγράφου, του σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρης το έρχον του μέχρι το μέλλον αλλιώς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Στην μετάληψη των αγκιασμάτων σου πώς θα με δεστώ ο ανάξιος, εάν καρτορμήσω στην προσελθύνση της αξίης, όχι τον με ελέγχει ο τούκες στην πουδή μου και κατάκριση προξενήσω η απολιαμαρτή των μουσική. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αίκες στους αιώνας των αιώνων να μείνει. Πολλά τα πλήθη των ημών Θεοτό και πτεσμάτων. Προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχή και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήναμε την άφεση μου που ανέπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, 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 Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσφερτε μη φλεκτής του κυκάνη. Θείον δε πίνω αίματος με τουσίαν πρώτον καταλάγητη της ελληπού συνέπτη καθαρών μυστική προσυμφάγη. Πρώτου μετασχήτης πρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου τόδο πρόσεξε τον τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου πτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι αίγιος Υιός και συνάρχος, ότι υπερβολήν αγαθόητος επεσκάθω τον ημερό σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων διαγνωμόνων ημών και το Υγείο σου αίμα διαναπλάσας την ταρίσαν υπό της αμαρτίας φύση ημών αυτός αθάνατε βασιλέ. Πρόσδεξε καμού το αμαρτωλού του μετάνοια και κλείνω το ούσο επενή και εισάκουσον το ρημάτων ημών. Ήμαρτον κα Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, τούτου μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόρυξα γάψου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη παρκούσας εσές προστάγμασι. Αλλά σύ Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, που παρέδω κάσμε συναπολέστε της ανομίας μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου ότι ούτε έρχεται από τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Πού γαργούλη δέσποτα το πλάσμα των σώνα πολλές τεχειρών, που δεν δοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίδομος εν αληθείας ευθύνε. Διό καγό ή και ανάξιος σημεί του ουρανού και της γης, και αυτού της προσχέρου ζωής όλων εμ' αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ειδονές του γλώσσας και τη σύναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σου γεγονός, ού κακογινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Η θεσία με τρίτο φλαχνία θαρίσας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον. Και αρών μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρω του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιώμενους. Ο του σκοπιώντα και υπεφορτισμένου προ σε αυτόν καλών και αναπαύων, ο μη ελθόν καλέ σε δικαίου, αλλά αμαρτωλούση μετάνοια. Και καθάρισόν με από παντό πολισμού σαρκό και πνεύματο, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου. Είναι ακαθαρό το μαρτυρίο τη συνειδήσεώ μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενο, ενωθώ το αγίο σου σώματι, το αγίο σωματί σου και αίματι και έξω σε ενεμή κατηγούντα και δένοντα το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη κρίμα μη γέννη το υγιή, μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, ιδέα στενή γεννήμη, ψυχήτα και σώματο, εκ του αναξίω αυτών μεταλαμβάνει. Αλλά δώσ' μου μέχρι τελευταία μου αναπνοήσα κατακρίτω υποδέχεστη την μερίδα των αγιασμάτων σου, τη πνεύματο Αγίου κοινωνία, τη εφόδιον ζωή αιωνίου και σε πρόσδεκτον απολογία την επιφοβερού βήματό σου. Όπω αν καγό στην βάση τη εκλεκτή σου μέτωπο γέννα τον ακυρά των σου αγαθών. Ο νησί μα θα τη αγαπώ τη εγκύρια, ενίδε το ξασμένο του πάρκη του αιώνα αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίω μεταλαμβάνω το αγράντου σου σώματο και του τιμίου σου αίματο και ένοχο σημεί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνω. Μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συγκτιμή σου καρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα εν εμή με εμή καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τον Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλό, αλλά πλήσω πεντεμού κατά το έλεος.
και γενέστομη τα Άγια Ταύτα Ισίαση και Κάθαρσεν και Φωτισμών και Φυλακτήριων και Σωτηρίαν και Αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις επόδειον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούτου μη άξιος ουδέ ικανός, ή να μου υπό της έγινης έλπης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμεί τόπον άξιον που κλείνει την κεφαλή μου. Αλλώς εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρίασον και νύχτη ταπεινώσιμη. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάθνη αλόγου να αναγκληθύνει, ούτω κατάδεξε και εν τη φάθνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εισπηλωμένο μου σώμα της ελθύνη. Και ως ούκ αφηξίωσα στις ελθύν και συνδυπτήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκο της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω με την ομοία μου πόρνη και αμαρτωλό προσέρχομαι και αμαρτωμένη προσερχομένη και αντωμένη σου, ούτω πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένη σου και αντωμένο σου. Και όσου και ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μη δε εμού ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη και εναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσα. Αλλά γελέστομαι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του κουδίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος. Εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημμυρημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργείας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάρητος και της εις βασιλείας οικείωση. Ούγαρος καταφρονών προσέρχω μέση της Θεό Θεός. Αλλώς ταρών τη αφάτη σου αγαθότητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλλω το σύμπο του νοητού λίγου γένομαι. Διό δεωμέν σου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία τους νεφρούς και τα σπλάγνα, και όλων να ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου, εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμοποιήσων. Και καινούμε βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου. Καταξιών με και τις εκ των προδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και των Αείρων σου Λειτουργών και Αχράντων Δυνάμεων και πάντων των Αγίων των Απερώνωση Ευαριστησάντων Αμήν. Ούκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή που ησίως φιλάνθρωπος εκείνεν εν ιθαρών προσέρχομαι και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας ασύ μόνο σε δημιούργησας και εισέλθει με τα φιλανθρωπία σας πέφυκας. Εισέλθει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ κόρην προσερθούσαμε με τα δακρύω να πέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουν με τα νοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέληπες ως ίν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντες εν το χωρό τόσων φίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νύν και εις τους αιώνας και εις τους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση λάστητη και συγχώρησε όμοι το αμαρτωλό και αθρίο και αναξίο δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σε εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγηση, έργηση, εν θυμίμαση, εν διανοήμαση και επιδέρμαση και πάσας μου τες αισθήσεις. Και την πρεσβεία της ασπόρου και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας του Μητρός, της μόνης ακατασκηνήτου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβή των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου και εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμη και ίαση και υγεία ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψη και παντελή αφανισμών των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το πατρί και το αγίο πνεύμα την οίκαια ήγε στου αιώνα των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσία ανθρώπης αφιένει αμαρτίας. Ιησούς και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εμπνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβή των πλοίων και εγκόξων και αχράντων και ζωδιών σου μυστηρίων. Ποιης κόλασε, μη προσθήκη αμαρτιών, αλλά καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της νελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και ειτριμών και φιλανθρωπίας και σύντην δόξαν αναπέμπομαι. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίκαια ίκαια στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από τελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέησιν Χριστέ μου.
Και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη με την ανεσχυνδίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μη μαθούσα που κατάγει, πλήρωνε και μισαμένη, ήρθε το λιμιρός αλήψε, τούτους κόλας του Χριστού μου, του Λεμπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσεντούσα με καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγια σου, με παρασκένει πόδας και κρατήσε και φιλήσε, και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτου στο λιμιρός αλήψε. Κλείνω με τη δάκρυσή μου κάθαρον αυτή με λόγια άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασκένη. Είδα στον κακό το πλήθος, είδα και τα πράγματά μου και τους όλο πασοράζουν. Αλλά και την πίστη είδα και την προθυμία βλέπεις και τους τεθαγμούς ακούεις. Πού λαθάνισε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ούτε σταλαγμό δακρύων, ούτε σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δε σου και τα μη υποπεπραγμένα και γραμμένα συντηγάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία πάσα άφεσμη, Θεέ των όλων. Είναι καθαρά καρδία, περιτρόμο, διανία και ψυχή συντετριμμένη, τον αχράντο σου μετάσχω και φανάγνων μυστηρίων. Ήζω ούτε και Θεέ ούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξειλικρινού καρδία. Σίγαρη πα δεσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δε μου και το αίμα ενενή με νούτο μένει, εν αυτό δαγό τη χάνω. Αληθή ο λόγο πάντο του δεσπότου και Θεού μου. Τον καρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενο νούκα τη μόνο, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτό του Τρισιλίου του φωτίζοντο τον κόσμο. Είναι αγούν μη μόνο μένω, δίχασου του ζωοδότου, τη πνοή μου, τη ζωή μου, του αγαλιάματό μου, τη του κόσμου σωτηρία δια τούτο η προσήλθον ω ορά με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένη, λύτρων των αιμών πεσμάτων, ηκετεύω του λαβίνμε και το σόντζο παρόχων και αμέρτων μυστηρίων με τα σκίνα κατακρήτω. Ή να μείνει καθώ είπα με τα μου του Τρισαθλίου. Ή να μην φορέ ευρών με τη συσκάρη του σοπλάνο απαρπάσει με το λίο και πλανή σα απαγάγει των θεοποιό σου λόγων. Δια τούτο σου προσπίπτω και θερμό αναβόωση. Ω τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσερχούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνο και τον άσο των νυχτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενό. Είδα σότερο του άλλου ω εγώ ουκ εσέσι, ούτε έπραξε τα σπράξει σα εγώ κατηργασάνη. Αλλά τούτο παλινίδα, όσου μέγεθο πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθο, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμία και φιλανθρωπία ανάκραν, αλελαίο συμπαθία και θερμό μετανοούντα, και καθέρι και λαμπρίνη και φωτό ποιή με τόπου κοινωνού θεότητό σου εργαζόμενο αυθόνο, και το ξένων και αγγέλη και ανθρώπων διανύε, ομιλή αυτή πολλάκι ω περφίλη σου γνησίε. Ταύτα πορτολμηρών ποιή με ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρώντε σε πλουσίε προσιμά ευεργεσίε. Χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένο θαύμα. Προσυζόμενος αφράστος ους περιμιβάτος πάλε ή αφλέκτος και ομένη. Κίνη ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δεκαρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου της ψυχής και της αρκός μου. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, όν ευλογημένον όντα είναι και εις τους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου. Ως ευλογημένον όταν είναι και στους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω Θεέ μου, ως ευλογημένον όταν είναι και στους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και αγύρατος Κύριος ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητο το ημέτερον όλων προσλαμβόμενος πείραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερβιός και εισάσεις εμπνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία πατρός αηδίου. Χριστέ Ιησού Θεός, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμη. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάτη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλλου, την λόγη, τον πάνω, τον έντρο σώμα, τα ψυχοφθόρα πάτη του σώματος. Ότι τα αφήσου τα του άλλου σκυλεύσας βασίλεια, δάψον μου δια των αγνών αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει το πεπτοκότα από πάτορα αναστήσας. Ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπης μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εντόξω σου αναλήψει τη σαρκό Θεό σα το πρόσβημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σα του πατρό. Αξίωσόν με δια των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεω τη δεξιά μερίδο των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματο σκεύει τη δια του ιερού σου μαθητά εργασάμενο, το χείον καμέ τη αυτού ανάδειξον επελεύσεω. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε σύ ενεφέλε το ποιητή και πλάστη μου συμπάση τη Αγίου σου. Είναι ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπηλό σου πνεύματο. Νί και αή και στου αιώνα των αιώνα να μείνει. Πρώτον θυρών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινόλεπτο μου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεό, ο τελών εν δικαιό σα και χανανέαν ελεή σα και το ληστή παραδείσου φύλλα ανοίξα. Άνοιξόν μη τα σπλάγνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενό σου. Ω την πόρνη και την εμόρου.
Η μεν γάρ που κρασπέδου σου αψαμένη ευχερό τη μία συνέλαβε. Η δε του σούσα χράνου πόδα κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εφομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνό όλων το σώμα των ολμών δέξαστε μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξανε ω περεκίνα και φώτισε όλου τα τη ψυχή αισθητήρια. Καταφλέγουν μου τα τη αμαρτία εγκλήματα, πρεσβείε τη ασπόρου και εκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων. Ό,τι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αιή και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε. Έτσι και τιμή του Κυρίου ειθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον, πλέξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Παναγία σε χράνονται υπερλογημένες, εκδόξα δεσμίσιμον Θεό του Παρθένου Μαρίας. Τα πάντα των Αγίων Μνημονίων, όσο αυτού και αλλήλου και πάσχουν στο Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο, έω υπάρχει, δεν θα παίρνουν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκαια ή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν τον τάφο σου σωτή, στρατιώτε θυρούντε, νεκρήτη αστραφή του οφθέντο αγγέλου. Εγέναν το κηρύττον το γυναική την Ανάσταση. Σε δοξάζομαι τον της φοράς κάθε αιτήση προσπίπτομαι το Αναστάτη εκτάφου και μόνο Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γυναίκες προς το μνήμα παρεγένετον, τριέ και αγγελική νοτασία, θέας άμενε και μόνο τάφος εξίστρατε ζωή, το θαύμα κατέβητε να φτάσει. Δια τούτο απερχούσε τις μαθήτες εκείρητον την έγευση. Τον Άδην εσκύλευσε Χριστός, ως μόνος κρατεός και δύνατος. Και ψαρέντα συνήγειε πάντας, τον της κατεχρήσεως φόβον λύσας δυνάμεις τα βλού. Και νίκαι είχε Ιησούς αιώνας τον αιώνα να μην. Του Γαβρίλθε εξαλέλους η Παρθένε προχαίρε, συντυφωνίες ακούτω των όλων δεσπότης. Εσύ τη Αγία Κύβωτο, ως έφυρο δίκαιος να μην. Εδείχθης πλατητέρας των ουρανών, βαστάσασα τον πίστη σου. Δόξα το ενίκησαν τη ένση, δόξα το προελθόντι έξω. Δόξα το ελευθερώσαν τη μας δια του τόπου. Ευλογητός η Κύριε, δίδευσον με τα δικαιώματα σου των αγγέλων ο Δήμος κατεπλάγει ορών σε νεκρής λογιστέθα του θανάτου δε σωτήτη η καθελώντα και συνέ αυτό το να πάμε γύραντα και έξα του πάντα σε ελευθερό ασάντα. Ευλογητός η Κύριε, δίδευσον με τα δικαιώματα σου τι τα μοίρα, συμπάθος της δάχρυσιν, ο μαθητρία κυρνάτε, ο αστράτωνε το τάφο άγγελος, ως δευθάγε το τεσμυροφόρη, είδετε ημείς τον τάφο και ειστείτε, όσο τύρ γάρεξαν έστει του μήματος. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου, πλοίαν προείδηρον φόρη έδραμον προς το μνήμα σου θρηνολογούσε. Αλεπέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε θρηνού ο καιρός πεπαυτέ μη κλαίτε την Ανάσταση δε αποστολής είπατε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου Αγίος η Κύριε. Και νύχτε αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ζωδό την τεκούσα ελυτρός ο Παρθένε τον Αδάμ αμαρτία. Αρμονήν δε τη Εύα αντιλήπτης παρέσχες
τρέψαντα ζωή συχθήνε προς ταύτιντε, ο εξούσαρτος Θεός και Άγιοι άνθρωπος. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Έτσι και την Κύριε Ιθόμη, αντιλαμβούσω συνελέης, ο Θεός ο Θεός η χάρη του. Παναγία σε χράνω την υπερευλογημένη σε πως σκηνισμό Θεότος Ρωθένου Μαρίας και τα πάντωνα και μνημονεύει τις επαφές και αδίδες που πάνω στο Θεό παραθόμεθα ότι ευλόγεται σου το όνομα και δώσεται σου βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και του λεστού μετάνοια των παράδεισων εσύ σύλλησεν ο δεθρήνος των μυροχών και χαράν εμήνησεν. Ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχουν τον κόσμο το μέγα έλεος. Εν το θλίβεστε με εις ακούσον μου των οδυνών, Κύριε συγκράζω. Εις ερημικής απ' αυτός ο Θείος πόθος εγκίνεται, κόσμο ούση του Ματέου εκτός. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι και η Ιγκιά και τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίο Πνεύματι τιμή και δόξα ως περ Πατρί πρέπει άμα και Υιό. Δια του το άσομεν τη τριαδική μονοκρατορία. Εις αόρυτος όν ύψος ασμενόμων αρέτες εκλαμβρινών ο Θεός είναι αϊνώσε. Δεξιά σου Κύρι λαβών συλλόγε φύλαξον με φρούρισον μη πυρ με φλέξη της αμαρτίας. Επί οίκον Δαβίδ, φόβος μέγας, εν Κύρια θρόνων εκτεθέντων, κριθίσονται άπασε, έφυλε της γης και γλώσσε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγίο Πνεύματι, τιμήν την προσκύνηση, δόξα και κράτος, ως Πατρίστε άξιον και το Υιό διπροσφέρει. Πολλάς γάρες την ιτρία στη φύση άλλου προσώπης. Μην αναστήσουμε λέγει Κύριος τη σωμέν, σωτήριο παρησιάσομεν αυτό. Μην αναστήσουμε λέγει Κύριος τη σωμέν, σωτήριο παρησιάσομεν αυτό. Τα λόγια Κύριου λόγια αγνά, Κύριο με πυρωμένο δοκίμιον τη γη, εγκαθαρισμένον εφλασταν επταπλασίως. Την παναστήσωμε, λέγει Κύριος, πίσωμε, σωτηρίο, παρησιάσωμε αυτό. Κύριο δεηθώμεν, ότι Άγιος ο Θεός ημών και εναγής επαναπαύει και εσύ τη δόξα να απέβομαι, το Πάτρι και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Ενείτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού, ενείτε Αυτόν, εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, ενεσάτω πνοή, πάσα τον Κύριο. Και υπέρ του μεταξύ Αθήνα ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριε του Θεόν ημών ηκετεύσομεν. Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά μάτι Θεών Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Το καιρό εκείνο οι 11 μαθητές επορεύθησαν εις τη Γαλιλαίαν εις το όρος έταξε το αυτής ο Ιησούς. Και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτό, οι δε δίστασαν. Και προσεθών ο Ιησούς ελάρισεν αυτοίς λέγον, εδόθη μη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες σου μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ενέτειλα, μην ημίν.
Ειδού εγώ με θυμώνυμη πάσα τη ημέρα, έω τη ιδερία του αιώνου αμή. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ανάσταση Χριστού και Ασάνε, προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησού το μόνο αναμάρτητο. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση ζητούμε και το ψάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλων ευχήδωμε. Το όνομά σου ονομάζομαι, δεύτε πάντες Χριστή προσκυνήσουμε και του Χριστού Αγία Ανάσταση. Και δούμε έρχεται δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο, διαπαντός ευλογούντες τον Κύριο ημών την Ανάσταση να ακούμε. Σταυρό αγαπημένοι μας, θανάτων όλων. Ελεήμων, ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ηκρημών σου εξάλειψον το όνομά μου. Βιβλίο πλήρων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις εδώ πριν εστέσαι. Τώρα ρε να ονομίες συνελήφθη και να μαρτύες εκείσεις εμέ η μύτη μου. Η δούγαρ αληθείαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρυφιά τη σοφία σου δεν δηλωσάς μη. Καραντής με ισόπο και καθαριστήσω με πληνείς με και υπηρχιώνανε καθίσω με. Ακουτής μη αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλίασον Θεός θεάτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφθέσιν γέννησον εν της εγκράτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις καφέ μου. Από όπως μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι και μόνη του στήριξον μη. Διδάξω ανώμου θα σου δώσει και ασεβείς επίσε επιστρέψουσι. Είσαι με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλίασετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει την αίρεσή σου. Ότι θέλεις αστησίαν εδώ κάνω ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και δεν ταπεινωμένη ο Θεός που και σου δεν νόσει. Αγάθινο Κύριε, τη ευδοκία σου θυσιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριον σου μόσχος και ελέησον με ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και στον Αποστόλων πρεσβείες ελεήμων εξάλειψαν τα πλήρια. Τον αιμόν εγκλημάτων γέννη και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμή. Εσείς Θεοτόκου που πρεσβείες ελεήμων εξαλείψον τα πλήθη των αιμόν εγκλημάτων. Ελέησον ο Θεός κατά τον μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των ηκτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπε εδώ και νημή την αιώνιον ζωή και μεγαλέλεος. Σε όσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγης την κληρονομία σου. Αμήν. Εφύσεις τον κόσμο σου εν ελέγει και κρυμής. Ήρθος αν κέρδισε σε όνομα το δόξα και κατάψε να θυμάστε ερέιζο τα πλούσια. Δεσβήσε τον Ακράντα, δεσπίσιμο Θεό, το ουδή Παρθένο Μαρία, δυνάμει το τιμή και ζωπή του Σταυρού. Προστασία του τιμή των Επουρανίων δυνάμεων, των σωμάτων, και εσύ τη μία δόξα του Προδρόμου του Αυτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Δόξων Πανεπιστημών Αποστόλων, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Πρωτομάρτυρου, των Στεφάνου, του Αγίου Δόξου Πρωτοτηλίου, του Θεσβήτου.
Τον Άγιο Πατέρα Μεγάλων, Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασίλειο του Μεγάλου, Γρηγόριου του Θεολόγου και Ιωάννου Σωστόμου, Αθανασίου και Κυρίου, Ιωάννου του Ρήμου, Πατριχών Αλεξανδρία, Νικολάου του Ενμήρη, Πυρίδων Επισκόπου, Τριμιδούδου και Νεκταρίου Πενταπόλη των Ματουργών, Φωτίου του Μεγάλου Μάρκου, Εφέσου του Γενικού Γρηγόριου του Θεσσαλονίκου του Παλαμά, τον Άγιο Νεδόξο Μεγάλο Φωτίου του Βασιλείου του Αποστόλου Κωνσταντίνου και Ελένη, τον Άγιο Νεδόξο Καλνίκων Μαρτύρων, τον Άγιο Νεδόξο Μεγάλο Μαρτύρων, Γεώργιο Τροπεφόρου, Δημητρίου του Μερβρίου, του Θεοδόρου, Τύρων, Σιζατήλα, του Μινάκη, Αρτιμίου, του Θεματουργών, του Ματήρου Χαραλάβου, του Ελευθερίου Κοσμάτου, του Τωρού, των Αγίων Δόξων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, των Αγίων Θεματικών Αργύρων, των Σιφιτεφόρου Πατέρων Ιμών, των Οσίου Πατέρων Ιμών, των Ιτώ Αγίων Ιμών, ένα Σιζή Διαλαψάν, των Σιου Πατέρων Ιμών, Νικοδήμου του Αγιορίτου, των Σιου Κεθεφόρου Πατέρων Ιμών, Αντωνίου του Μεγάλου, των Σιου Κεθεφόρου Πατέρων Ιμών, Ιωσήφ του Ισχαστού, των Αγίων και Δικαίων Θεματέρων Ιμών και Άνιου, των Αγίων Εδόξων Ιαματικών Αργύρων Κύρου και Ιωάννου, αν τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων. Οικετεύομαι σε μόνο επολέλε, Κύριε Πάγουσον ημών των αμαρτωρών, δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Ελέη και κρυμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθό ευλογητός, και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οικεία ή και εις τους αιώνας. Των αιώνων. Σου η τροπεούχος δεξιά, Θεός πρεπός εμείς δε δώσαστε, απ' την καρά θάνατε, ως μας στενείς, υπεναντίους έθραψε, τους Ισραηλίτες, όταν πειθού και τουργήσασα. Όσα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, όχι εσύ να κράτησε, πως θεουργικός καταφράζει, απλά σας με, Κύριε, τι επέτασα σε το σταυρό, εγγύς ανακαλούμενος το φτάρες μου σώμα, ο εκπαρθένου προσήλυπα. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, νεκροσύνη φέστη διέμε και την ψυχή του θανά. Το προδίδωσι, ο έμπνευση θεία ψυχή με ένθεις και λύσε σε αιωνίων δεσμών και συναναστήσας τη αυταυσία εδόξασε. Ιδεταγία Θεότα και σώσον ημάς, χαίρε η της χάριτος πηγή, χαίρε η κλίμας και πύλη ουράνιος, χαίρε η λιχνία και στάγνους φυσί και όρος αλατόμητο. Ιησούν οδότην Χριστό το κόσμο κοίσασα. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, πίαση επάξιον οδύρι, η μετέρα προσήσει ασθένεια, η μη την καρμόσυνον η Γαβριήλη μας εμισταγώγησε, Κέρε Θεότο και Πατρένε Μητέρα νύφρεσθε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, Θεία η Παρθένο και Μήτρη του Βασιλέως των Άνω δυνάμεων, εκαθαρωτά της καρδίας Χριστή, πνευματικός βοήσομε, Κέρε Θεότο και Πατρένε Μητέρα νύφρεσθε. Αγίοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ο Κύρος κατά της πλάνης ηλίπας κύριε μακάριε, συναθλητή των πόνων εσχικό, Κύριο Άνιν τον ενδόξο, δύο τρυφής της Κρητονός εν ουρανίζειν απολάβετε. Αγίοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, γιατί αμπνευματική δοσάμενος, Κύριε Πανέφημε, την επίγειστρατη αντεμιφών, Ιωάννη Πανέφημε, κατά δαιμόνων ήραστε παρά Χριστού τα νικητήρια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις θέκλης την αρετήν ζηλώσας έγινε και σεν θέη, Παρθένη κίνης άγγελος του νυν, ευσεβώς συμφιάσαντο, μαρτυρικό δέρο πίπρος τους αγώνας απαιτήσαντο. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, εξού και χαριτωμένη Παναγνέη μην ανέτηλε. Δικαιοσύνη ήλιος Χριστός και φωτή κατεδάρινε, τους καθημένους προτερούς, Χριστούς κόντους οχυρώμασι. Έσον να βρίσω τον πέθον ήλιος, επερπόλευσε ποτέ, ως υπτύχος γαρεπάγει, εκατέρωθεν ήλιος.
ευχαριστήτω. Λαό πέσω πόρο πορούντι και θεαρέστος με πόντι. Άσο με το Κύριο. Εν δόξος γαλ, εν δόξαστε. Ο μόνος ειδώστης των βρωτών ουσίας την ασθενία και συμπαθός αυτήν μορφός αμενός. Περίζωσον με εξήφους δύναμη του βοάξει Άγιος, ο ναός ο έμψυχος της αφράτου σου δόξης φιλάνθρωπε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, Θεός μου υπάρχον αγαθέ, πεσόντα κάτω χτήρισας και καταβήνε προς με η δόχη σας. Ανύψωσας με Δία Σταυρωσέως, του βοάξει Άγιος, ότι δόξης Κύριος, ο ανήκαστος εν αγαθότητη. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, ζωή εν υπόστατος Χριστέ, υπάρχουν και θάρεντα με, ως συμπαθής Θεός εν της άμελος, ισχούν θανάτου καρταβάς δεσπότα, το θνητόν διέριξας και νεκρούς τριήμερος, Αναστάς αυθαρσία την φύλλα σας. Ελεγγύε Θεότα και σώσον ημάς, Θεόν συλλαβούσα εργαστή, παρθένε δια πνεύματος, του Παναγίου έμεινας άφλεκτος, επισημάτως το νομοθέτη μοσίου, εγώμεν η άκαμστα, σαφώς προεμήνησε, την πλημμύρδε καθαμένη και άστεκτο. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, με φέλησε κούφινα ψεύδος, Παρθένε ονομάζω, ο Παρθένε ονομάζω, με προφήτη και σε επόμενη ρίσαι εσύ. Ελίληθε γάρε φυσί Κύριος, καθέλην Αιγύπτια πλάνης χειροποίητα και φωτίζει του τα θαλατρεύοντα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, εσπρακισμένη να λιθός, χορός προφητικός πηγή και φίλη και κλεισμένη. Ονόμασε την Παρθενία της Ισπανίνητε, τη λαβώς τα σύμβολα, η μη διαγράφων, είναι φύλαξας και μεταγέννηση. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ασαρκείο το ασθενή, δυναμωμένο της Χριστού πάθεση, οι ευθεείς μαρτυρές των ανθρωποκτώνων κατέβαλον. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, το πόνο σωματικός της αγκύρα του δε τρυφής πνευματή, ή του Χριστού μαρτυρές αντιλαμβανόμενοι έτερο. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ερώστητο ασθενές της γυναικείας το Σταυρό Φυσέως, το δυσμενή υδράκοντα όθεν ανδρικός ενθρώπος αντώ. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Σιμώνη επί της γης των υπερφύσιν αγαθό προξενό. Μη τη Θεού γεγονάς, όθεση το χέρι κραυγάζομαι. Το στερέωμα των επισυμπεπιθώτων, στερέωσον Κύριε την Εκκλησίαν, ειν εκτίσω το τιμίο σου αίματι. Έδικε την έδω Κύριο δεηθόμεν, αντιλαβού σώσον ελέησον και τρέξον ημάς ο Θεός της η χάρηθη. Παναγία σε χράντα υπερβολογημένη σε δόξου δεσποινής ημών Θεότρου Παρθένου Μαρίας και τα πάντα των Αγίων Μνημών έρχονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσα δίνουν στο Θεό παραθώ μεθά. Σιγάρι βασιλεύτη σιρήν, ότι εσύ ο Θεός ημών και στήτω ξαναπέμπουν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν με τη θεία χάριτο στην δωρεά των θαυμάτων οι λιφώτε Άγιοι. Θαυματουργείτε απάστο άπαντα υπό τα πάθη τη χειρουργία. Έμονται στη αορά του Κύριε Θεόφρον, συν το Θείο Ιωάννη. Εμεί γαρθεί οι ιατροί υπάρχεται. Ε αυτού στο Θεό αναθέμουν οι Άγιοι. Πάσαν πήραν διγόντι αυτόν τα μήνατε ηθανόντε προθύμου μάρτυρε γενναίοι. Και μετά τέλο πάση πηγάζεται τα θεία χαρίσματα τη εμπικύλη γνώση υπάρχουση. Υπό πολλών εταζωμένη κακών, εσύ και πρώτος είμαι εγώ ο Τάλας.
το σώμα δά και την ψυχή υπό τραυμάτων καλεπών οδυνόμε, και πίστη ημίν βοηθιάσεστε με, ημείς γραφή ιατροί πάρτετε. Εσχάμε ζήλους είδων ασυμπαθούντες προς μαρτυρίου άγρυτα εδίον ύψος περήφανος επίθετε χαρυπή Κύριε Ιωάννητε οικουμένης κοστήρες όθε νικετεύομαι σώτας μου αμαρτίας και νοσημάτωρισαστε ημάς των επιπάντων Θεού νικετεύονται. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι και την Κέρα Χριστούς αιώνας των αιώνων αμήν. Μετά Θεόν την επισήν Θεοτό και προς πεθευγόσο ταπεινό και ευηθεία. Τώρα καλοδεόμενος ελέησον αγμή ότι υπερήρα μου κεφαλήν αμαρτίε και πτωούμε δέσποινα τα σκολάσεις και φρύτω η κυστερία πίσω σε μνήν προς τον Υιόν σου εκ τούτων ρηστήνε με. Εκάλυψεν ουρανούς η αρετή σου Χριστέ λησμό του καρδοερθόντου αγιάσματός σου της αυθόρου μητρός εν το ναό της δόξης σου ο φύσος βρέφος αγκαλοφορούμενον και εφυρώθη τα πάντα της εις ενέσεως. Ως είδεν εις Αΐας συμβολικός εφρόνω επιρμένο Θεόν υπαγγέλων δόξης δορυφορούμενο. Ο τάλας εγώ αέχω προκαρύδερ σωματούμενο Θεόν φωτός ανεσφαίρου και ειρήνης δεσπόζοντα. Ο Ιησές ειδών ο πρέσβης της οφθαλμής το σωτήριο όλα εις επέστη εκ Θεού Χριστέ συ Θεόν μου. Έτσι και έτσι είναι το Κύριο αντιλαβούσον σου ελέης, που σου ονειμάς ο Θεός εσύ χάρη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εδώ στο Δεσποίνης ημών Θεότο και Παρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων Μνημονεύοντας και αυτούς και αρήρους και πάσινους ο Θεό παραθόμεθα, σίγαρε ο Βασιλεύτης ειρήνης, και σωτήρ των ψυχών ημών και στη δόξα να πέφουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εξανέστη ω Θεό εκ του τάφου εν δόξη και κόσμο συνανέστη σα και η φύση των πρωτών ω Θεό σε ανήκησε. Και θάνατο υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει. Δέσποτα και η έβανη εκ των δεσμών λυτρουμένη. Χέρι κράτουσα εσύ ο πάση παρέχουν Χριστέ την Ανάσταση. Σι ο πάση παρέχουν Χριστέ την Ανάσταση. Στον αστάντα τριήμερο να ανημνήσομεν ως Θεόν παντοδύναμον και πύλες του άδου συντρίψαντα και τα σαπεώνος εκ τάφου εγείραντα μυροφόρης οφθέντα καθώς υπδόκησε πρώτες τάφτες το χέρε το χαίρετε φύσες και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ο οδότης όθεν πίστη εγινέτες μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται και άδει στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντες συγχαίρουση σίγα παρέχεις πάση Χριστέ την Ανάσταση. Σίγα παρέχεις πάση Χριστέ την Ανάσταση. 21η του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου και της Αγίας Μάρτυρος Αθανασίας και των τριών αυτής θυγατέρων και παρθένων Θεοδότης, Θεοκτίστης και Ευδοξίας. Κύρος είναι αυλών Ιωάννης προς ξύφος, συνθαυματουργή και μεταξύφος Κύρο. Μήτυρα αρίστη και τριάστη γαρτέρα του πόθο, πατρός θρίσκουση, πάντων ξύφη. Κύρον Ιωάννη τεκτάμων πρώτη τριακοστή. Η αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιουκτορίνου Βίκτορος,
Νικηφόρου, Κλαβδίου, Διοδόρου, Σαραπίνου και Παπία των εν Κορίνθο. Όλμο μέλη τρίσε συντριβέντε σε γενάδε, όφησαν οι τρεις σώματος Χριστού μέλη. Καλή να παρχήν του Άβριος το Κυρίο επί σώματος επίδοση κύρας και πόδας. Εν τη καμίνο και το του πόνου τη στέφος, είσαι Διόδωρε μάρτης και στέφου. Ή του ξύθου στέρξωσε το φόβο βίαι, και πώς Θεός στέρξει με τον Σαραπίνο, πλούσε θαλάσσις πικρά λουτρά παρτία και του γλυκασμού της άνω τριγής τύχης. Η αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας σε μάρτυρος σε τριφένης, Ταύρος τρίφαινα σου τριφάτος αρκείων και προς τριφάς πέμπισε τας αγκυράτους. Ο Άγιος Νέος ο Σιωμάρτης Ηλίας, ο Αρδούνης, ο εγκαλάμεσε της Πελοποννήσου μαρτυρίσας εν έτη 1686 πυρή τελειούντε. Ου πυρ φλέγησε η Ηλία στεφιφόρε, ένδον γάρι είχε πυρ Θεού της αγάπης. Στις αυτόν Αγίες Πρεσβείες, ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Σε τον επιδροσίσαντα παιδας θεολογίσαντας και παρθένο αχύρατο ενοικίσαντα θεών λόγων υμνώμεν ευσεβώς μελωδούντες ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον ας τέτο πυρί ενωθέντες η Θεοσεβία προέστωτες λεανίε τη φλογίτε μήλο βυθέντες θείων ημνών έμερχων ευλογείτε πάντα τα έργα κοινων Κύριων και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Τι Θεοτόκο και Μητέρα του Φωτός εν ίμνης τιμώντας μεγαλύνομεν. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέρα των χερουβή και δοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφή την αδιαφόρος Θεών λόγων τεκούσα την όντως Θεοτόκο σε μεγαλύνομαι. Και βέβλεψεν επί ταπείνωση τη δούλης αυτού η δούλα από του μην μακάριους υπεφάσε γενέ τη τιμιωτέρα του χερουβήν και προσωτέρα ασυγκρίτως το σεραφήν την αδιαφόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκος εν μεγαλύνομεν. Ότι επίσε μη μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεά και γενεάν της φοβούμεν εις αυτό την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτους των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομαι. Γιατί σε κράτους ελοχείων οι αυτούδιες πόρτες εν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών, η τιμιωτέρα των χερουβήν και δοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού, μνηστήν έλεος, δώσε λάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και
εν δοξωτέρα, ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Λοιπόν, της αγνής λακίας σου πυρβολουμένη βάτος έδειξεν να φλεκτός και μην καθήμων των πειρασμών αδριένουσαν, κατασβέσε του με την κάμινα. Τον δε δίκαιο ξύλο κατέκρινε τον Κύριο τη δόξη των επαξίω μεγαλύνομαι. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε Σωτέρο, άμνωσο άμωμος, φωτήν του κόσμου αμαρτία αναραμένος. Σε δοξάζομαι τον Αναστάτα τριήμερο, την Πατρίτε και το Θείο σου πνεύματι και Κύριο τη δόξης θεολογούντες μεγαλύνομαι. Υπεραγία Θεό το και σώσον ημάς, σώσον το λαό σου Κύριε, φερεκτήσω το τιμίο σου αίματι, κατεχθρόνηση το βασιλέη καριζόμενος και τέσσερις εκκλησίες φιλάνθρωπε, βραβεύον την ειρήνη της Θεοτόκου τες εντεύξε εσύ. Αγία Θεότο και σώσον ημάς, θυρίζεις εκ Δαβίδ ευλάστησας, προφητικός Παρθένε του Θεοπατώρος, αλλά και Δαβίδος αηθός η εδόξασας, ως εκούσα τον προφητευόμενο, τον Κύριο της δόξης, ον επαξίως μεγαλύνομαι. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, άπας εγκομείο Παναγέ, νόμος η τάπτε το μεγέθη της τόξης του, αλλά δέσποι να πάρει και τον αναξιόμεν, εξευμίας δε σύ προσφερόμενον, προσδέκου Θεοτό και μετεβανίας το εφήμιον. Αγίοι του Θεού προσδεύσατε υπέρ ημών, υπήκος μέχρι θανάτου εξινορίστον αητήτων, ο Θείο ανήκει Κύρου, εις το Δεσπότου θείες προσταγμασίν, διόχερση του χτίσεντος θα σε αυτόν ψυχας παρέθεντος. Αγίοι του Θεού προσδεύσατε υπέρ ημών, ο Θείος εγγράφους ιδίωτα των θαυμάτων λαμπιδώνας, εις εκ μίας φωτοφόρου της ασθενούς είναι απαριωμένη, της άκυρα του χάριτος, της επαξίως μεγαλύνομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μονάδα με θείας ουσίας, αλληποστάσεων τριάδα, ή των αητή των μαρτύρων, θείας Ανδρείος σε θεολόγησε, το σαρκοθέντα λόγον δε, ένα Χριστόν ενδιοφύς εσύ. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμή, φύσε Χριστέ όταν έρθεις, κρίνε τον κόσμο μεταδόξης, ίσον την αχλήν των παθών μου, εσύ και εσύ εις της χύσας είσαι, και των σεπτών μαρτύρων σου, ως αγαθός και πολύ αελαιός. Θεότο και η επίσπαντον των χριστιανών σκεπεφρούρη φύλαχτε τους ελπίζοντας είσαι. Νομοσκία και γραμματική υπογκατηδομένη πίστη Πανάρσεντο την μήτραν διανοίγων Αγίων Θεών, δύο πρωτότοκων λόγων Πατρός Ανάρχοιον, πρωτοκοκούμενον μητρή, απειράνδρον μεγαλύνομεν. Κύριε Λέησον,
Αμήν. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Υψούτε Κύριο των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού. Ότι Άγιος εστί. Τους μαθητές συνέθωμενε όρη Γαλιλαίας, πίστη Χριστόν θεάσαστε, λέγοντα εξουσία, λαβήν τον άνω και κάτω, μάθομεν πως διδάσκην, βαπτίζειν εις το όνομα του Πατρός έθνη πάντα και του Υιού και Αγίου Πνεύματος και συνήνε τις μίστες ως υπές και το έως της συντελείας. Αυματουργή φωστήρες, Κύριε Συντόη Ιωάννη, τα ψυχικά σημονώσου και των σωμάτων ιάστε, παρακυρίου λαβώντες, την χάριν προστασία πάντες, έχομενοι αμαρτωλοί, πανύμνητε Θεοτόκε, σοι ευδιάλλακτον ημίν, απέργασε τον Υιόν σου, Θεοχαρίτωτε χώρι. Πάσα πνοήνε σαντωτον Κύριον, ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν εις ύψη. Πρέπει γνωστό ο Θεός. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα εθέντο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δρακόντες και πάσε αβυσί.
Μιχαλασσαχίων, πίστελος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των όλων αυτού. Τα όρη και πάντε συμφωνή, ξύλα, καρποφόρα και πασεκέδρι. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπέτα και πετεινάφτερωτα. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, έρχοντες και πάντες κριτέγοι. Νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβυτεροί με τα νεότερων, ενέσα δώσαν το όνομα Κυρίου, ότι ψώθη το όνομα του μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και ύψωση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση τη σωσής αυτού τη εις Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα και νόν, η ένεση αυτού εν εκκλησία ουσίω. Εφραθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαν δι' αυτόν και ίσιον αγαλλίαστοσαν επί το βασιλεί αυτό. Ένεσα τους αυτό όνομα αυτού εφορώ εν την πάνω και ψαλτηρί ο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κυρίως εν το λαό αυτού και ύψος υπράεις εν σωτηρία. Σαχίσονται όσοι εν το όξι και αγαλλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εν ύψωσις του Θεού εν το λάριγγι αυτόν και ροφέδι στο μύεθες και συνάχτο. Του ποιήσε εκδίκηση εν της έθνεσιν ελεγούς εν της λαής. Του δίσε τους βασίλης αυτών εν παίδες και τους εν δόξους αυτού εν χειροπαίδες ιδηρές. Του ποιήσε να θες κρίμα εγγραφτό δόξα αυτή εν στε βάση της σωσής αυτού. Της σωσής αυτού. Υμνούμεν σου Χριστέ το σωτήριον πάθος και δοξάζομεν σου την Ανάσταση. Ενείτε τον Θεόν εν της Αγής αυτού, ενείτε Αυτός εν στερεώματι της δυνάμεως. Ο σταυρών υπομείνας και των θάνατων καταργήσας και αναστάσε εκ των νεκρών. Ειρήνευσον ημίν τη ζωή, Κύριε, πως μόνος πάντοτε. Ενείτε αυτόν επί τε γυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το χρήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ο τον άδειν σκυλεύσας και τον άνθρωπον αναστήσασας, η Αναστάση σου Χριστέ. Αξίωσον ημάς εν καθαρά καρδία, ημνούην και δοξάζεινσε. Εν είτε αυτόν εν ηχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εμ ψαλτηρίο και κιθάρα, τη θεοπρεπίσου συγκατάβαση δοξάζοντες υμνούμεν σε Χριστέ. Εντέκτης εκ Παρθένου και αχώριστος υπήρχε στο Πάτρι, έπαθες ως άνθρωπος και οικουσίος υπέρινα σταυρών. Ανέστης εκ του τάφου πως εκ παστάδος προέλθον ή να σώσεις τον κόσμο, Κύριε δόξα. Αυτό.
αυτόν εν την πάνω και χωρώ. Εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω. Την διάδα τιμήσω με το μαρτύρον εν άσμαση. Της τριάδος έχουσαν τη λαμπρότητα. Τους θεμελίους της πίστεως. Τα άνθη τα πνέοντα την οσμή την αληθή. Τους Θεού επιγνώσεως κύρων άπαντες και συνδούσω τον Μέγαν Ιωάννη ως πρεβεύοντας απάστας υπέρ ημών των φιλάνθρωπων. Εν είτε αυτόν εγκυβάλλησε βήχης, εν είτε αυτόν εγκυβάλλησε αλλαγμό πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Την διάδα τιμήσουμε των μαρτύρων εν άσβαση. Της τριάδος έχουσαν τη λαμπρότητα. Τους θεμελίους της πίστεως τα άθη τα πνέοντα. Την οσμή την αληθή της Θεού επιγνώσεως. Κύρων άπαντες και συν τούτο τον Μέγαν Ιωάννη, ως πρεσβεύοντας απάστος υπέρ ημών των φιλάνθρωπων. Μακάριος ανειροβογούμενος των Κύριων, ιατρίαν εδείχθητε ασθενούν τον μακάρι, και φωστίες άδειτη διαπιστέως, ομολογίες συνεγορή, μαρτύρων συμμετοχή, τους στεφάνους αληθώς, τους της νίκη δεξαμενή, κύριε ένδοξε, και σοφέει ο Ανίας ηγήτος, δισοπείτε τον σωτήρα, υπέρ ημών προς τον Κύριο. Υπέστρατε ο Κύριος θάνατος του οσίου αυτού, συγχωρεύους εις ημερών εν Χριστού καλή Παρθένη, της δύση Θεόφορη θύπτης μάρτυση, και της αυτόν ως μετέχουσε, δόξης και λαμπρότητος, τον κρατήναντα αυτάς, συν αυτής μεγαλήνουση και πρεσβεύουση, εκθοράς και κίνδυνον λυτρωθήνε, τους εμπίστη εκτελούντας, την αησέβαστο μνήμην αυτό. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι εις το όρος της μάθη Exapestes.
Ευχαριστούμε σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουρανίε Θεέ, Πατέρ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Άμνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον, την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς. Ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκά στην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Καταξίωσον Κύριε εν ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεόν Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά περιποίησαμεν έπεισε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενναία και γενναία, εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ματώσει. Κύριε προσε κατεφυγό διδάξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ψώμεθα φως.
παράθυνο το έλεο σου τη γίνο κουσίσε. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο, ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο, ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Ενή και Άι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Πάσομεν το αναστάντι εκτάφου και αρχηγό τη ζωή ημών. Καθελών γαρτο θανάτο των θάνατων. Τον οίκοσε το και νημίν και το μέγα έλεο. Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνης Κυρίου Δεϊθώμεν. Κύριε ελέησον. Εξ άλλων ειρήνης Κυρίου Δεϊθώμεν. Κύριε ελέησον. Δε της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εξ αθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της το πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Του Αγίου οίκοντος και το μεταπίστευσε βραβείας και φόβου Θεού, θυσιών τον εαυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Επάσης επισκοπής ορθοδόξων του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του Κύρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Τέτοις πόλεως τάφης, πάσης γονής πόλεως και χώρας, και των πιστήκων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Πέρα ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Ερπλέοντων οδηπορούντων οσούντων καμνώντων εκμαρώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Καθοριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Παναγία σε πράγμα του υπερευλογημένη και δόξα Υπεραγία θεοτόκε σώσον ημάς. Και πάσα τη ζωή μου, Χριστό του Θεού παραθόμεθα. Συγκύριε. Ότι πρέπει στη πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια η και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ευλογητός η Κύριε. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και
και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμβάνω πάσα στάσαντα προδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στάς ανομία σου, τον ιόμενο πάσα στάς νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε νεμέη και εκτιμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, αλλά και νηστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Υιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένη. Εγνώρισε τα σόδους αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήλμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ο πιστέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομίας ημών επίσεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτίας ημών ανταπέδω και νημί. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτό. Καθώς όν απέκουσιν ανατολέ από δυσμόν, εμάκριναν αφημών τα σανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριος οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνωτο το πλάσμα ημών, εμείς διωτυχούσες με. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρε αυτού, ως ιάτος του αγρού τος εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ουκ λυπάσει, και ουκ επιγνώσετε τι τον τόπον αυτού. Ο δέλεος του Κυρίου από του αιώνος, και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτό. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσους ή τη διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλογητός η Κύριε. Μαζί λάβουμε το συνεργέσον, θέσον ημάς ο Θεός της Ιχάρικη. Κύριε Λέησον. Παναγία σε πράγματι υπερογημένης εν τόξο δεσκήνης ημάς. Υπεραγία Θεοτόκη, θέσον ημάς. Τα πάντα των Αγίων ημών έφτυξε αυτούς και αλλήλου. Και πάση τη ζωή μου όπως ο Θεός παραθώματα. Συ Κύριε. Της όλου καράδος και ζωής την βασιλεία και η δυναμής και η δόξα. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μου και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν εσω Κύριον, εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως
υπάρχουν. Μη πεποίθατε υπάρχοντας επίους ανθρώπων Ιησού και στη σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στη γη αυτού. Εν εκείνη τη μέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού, επικύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα τον ουρανό και την γη, τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτή. Τον φυλάσσοντα αλήθεια νύχτων αιώνα, ποιούν τα κρίμα της αδικουμένης, διδόντα τροφή της πεινώσης. Κύριος λείπε παιδημένους, Κύριος σοφή τυφλούς. Κύριος αναρθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείρων αναλήψετε και οδών αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου σιωνείς γενναίαν και γενναίαν. Γεννήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο μονογεννησίος και λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος δια την ημετέρα σωτηρία, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέτος εν ανθρωπίσα. Σταυρωθείστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας. Πίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκη, σώσου μονέας. Σι Κύριε. Όχι, αγαθός και πλάτωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να πέω εν πατή και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την ίδια η και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν τη βασιλεία σου μνήστη τη μοκή, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Μακάρι το έχει το πνεύμα, ότι αυτόν στη βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πεθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν στη δική. Μακάρι πεινώντες και διψώντες στη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Διαβρόσεως εξήγαγε του παραδείσου ο εχθρός τον Αδά. Δια σταυρού δε το ληστή, αντισήγαγε Χριστός εν αυτό. Ληστή τι μου κράζοντα, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό ανόψονται. Προσκυνώσου τα παθήματα, δοξολογώ και την Ανάσταση. Συν το Αδάμ και το ληστή, με τα φωνή σαν αβώση λαμπράς. Νησιτή μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Εσταυρώθησαν αμάρτητε και μνημείο κατετέθησε κόλ. Αλεξανέστης ως Θεός είναι γύρα σε αυτό τον Αδά. Νησιτή μου κράζοντα, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Μακάρι δε διαγμένη είναι και δικαιοσύνη, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών.
τον ναό σου, τον του σώματος, τη τριήμερο αναστήσα σταφή. Συν το Αδάμ και τους εξ Αδάμ, εξαναστήσα Χριστέ ο Θεός. Νήστητη μου κράζοντας, όταν έρθει σε τη βασιλεία σου. Έρετε και αγαλή, μακάριστε όταν οδηγήσουν ημάς και διώξουσι, και είπος υπάρ πονηρών ημά καθημών ψευδόμενοι, ένε και ένε μου, μυροφόροι ήρθω κλαίουσε, επί το μνήμα σου Χριστέ ο Θεός, η απρωήν και ελευχής εύρων άγγελων καθημένων, τι ζητείτε κράζοντα, εξανέστη Χριστός μυθρινείτε λοιπόν. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής, η Απόστολη σου Κύριε, επί το όρο σου ετάξω αυτής, παραγενόμενοι σωτήρσε ειδώντες προσεκίνησαν, ους και εξ απέστειλας εις τα έθνη διδάσκην και βαπτίζειν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, τον Πατέρα προσκυνήσομεν, και τον Υιό δοξολογήσομεν, και το Πανάγιο πίστη, πάντες πνεύμα ανυμνήσομεν, φράζοντες και λέγοντες, Παναγία Τριάς ο πάντας ημάς. Γενή και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την μετέρα σου προσάγηση, εσύ και εσύ αν ο λαός σου Χριστέ, τες παρεκκλήσες συναυτής, τους ικτυρμούς σου δώσει μην αγαθέ. Ή να σε δοξάζομαι τον εκτάφου ημίν ανατήλαντα. Σοφία όρθι, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέρεσομεν Χριστό. Σώσον ημάς Ιερέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς Ιερέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Του λίθους φραγιστέντος υπό των Ιουδαίων και στρατείο των φυλασσόντων το άκραντον σου σώμα, ανέστης τριήμερος σωτήρ δωρούμενος του κόσμου τη ζωή. Δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών ευώσεις οδότα. Δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ, δόξα τη Βασιλεία σου, δόξα τη οικονομία σου, μόνε φιλάνθρωπε. Ως ανθρωπόροι ευκλαίεις του σωτήρος και οι ατήρες των ψυχών και σωμάτων ανάν Κύριε κλάμπατε εν πάση τη γη νόσον ημένη όμενη ανωδύνος τα βάρη χάρις δε μπορίζοντες της βοώση να πάψος χαίρεται κρίνε θείων δωρεών Κύριε Θεό όφρον και Ιωάννη έδοξε. Ο σερήμου πολίτης και της νύψεως τρόμαχος μίστης θεωρίας σε γένου Υιος Ιβ και της πράξεως νηστεία αγρυπνία προσευχή ουράνια χαρίσματα λαμπών όθεν πρέσβευε το Κυρίο υπέρ ημών τον πίστη κραυγαζόνταν ψη. Δόξα το φως ελάμψαν τη εξή. Δόξα το σέρε στεφανός αντί.
Δόξα το σε Θεός αντιχριστό και αγιάσαντι. Ο έσαρκος άγγελος των προφητών η κρυφή, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο έδοξος, άνωθεν καταπέμψα σε Ελισέου την χάρη, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει. Διό και της θυμός είναι αυτόν φρίαματα. Το ζήλο την ηλία της τρόπης μιμούμενος, το βαπτιστή ευθείες της τρίβες επόμενος, Πάτερ Αντώνιε, της ερήμου γεύοντας οικιστής και την οικουμένη εστήριξα σε ευχέσου. Διό πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Και του Χριστού μετάνοια των παράδεισων εσύρισε, ενώ δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνυσε. Ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός, παρέχον τον κόσμο τον μεγαέλεος. Ο μήτραν παρθενικήν αγιάσας τον τόκο σου και χείρας του Σιμεών ευλογήσας ως έπρεπε. Προφθάσας και νίδες ως ασήμας Χριστέ ο Θεός. Αλληρήνευσον εν πολέμης το πολίτευμα και κρατέωσον βασιλίσου σιγάπησας. Ο μόνος φιλάνθρωπος. Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε λέει, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον. Amen.
Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, ενέγκατε το Κύριο Υιή Θεού, ενέγκατε το Κύριο δόξα και τιμή. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλίαση το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Σοφία. Προς Τιμόθεον πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Στέκνον Τιμόθε, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Ιστού το γάρ και κοπιόμεν και ονειδιζόμεθα, ότι ηλπήκαμεν επί Θεό ζώτη, πως έστει σωτήρ πάντων ανθρώπων μάλιστα πιστών. Παράγγελε ταύτα και δίδασκε, μη δίσου της νεότητος καταφρονήτω, αλλά τύπος γίνου των πιστών εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Έως έρχομαι πρόσεχε τη αναγνώση, τη παρακλήση, τη διδασκαλία. Μία μέλη του εν σύ χαρίσματος, ο εδόθηση διαπροφητείας με τα επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Ταύτα μελέτα εν τούτη σύστη, ή να σου η προκοπή φανερά ή εν πάσιν. Αδελφοί, τούτο φρονίστο εν ημίν ο και εν Χριστώ Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, που χαρπαγμονηγήσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε μορφή δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διό και ο Θεός αυτόν υπερίψωσε και χαρίσα το αυτό όνομα το υπερπάν όνομα, δίνα εν το ονόματι Ιησού, παν γόνι κάμψη επ' ουρανίων και επί γήων και κατακτονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση και το πνεύματί σου εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο δίχεται ο Ιησούς στην Ιεριχώ και ειδού ανήρ ονοματί καλούμενος Ζαχαίος και αυτός είναι αρχιτελώνης και ούτως είναι πλούσιος. Και ζήτη ειδήν τον Ιησούν τη εστί και όπι δυνατό από το όχρο ότι την ηλικία μικρώσει. Και προδραμών έμπροστε να ανέβει, έπεσε κομωρέαν ή να είδη αυτόν ότι δι' εκείνη σήμερα διέρχεστε. Και ως ήρθεν επί των τόπων να βλέψεις ο Ιησούς, είδεν αυτόν και είπε προς αυτόν, Ζαχαίες πέφτες κατάβληθη σήμερα γάρι το οίκο σου δίημε μήνε. Και σπέφτες κατέβη και υπεδέξε το αυτόν χαίρο, και οι δόντες άπαντες διεγόγγισον λέγοντες ότι παραμαρτωρώ Ανδρείς ήρθε καταλύσε. Σταθείς δε Ζαχαίος είπε προς τον Ιησού, ειδούτα εμείς τον υπαρχόντα μου Κύριε δίδομαι της φτωχής και την ως της υποφάνησα από δίδομαι τετράβου. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι σήμερα σωτηρία του οίκου του το εγένετο, καθότι και αυτός Υιός Αβραάμ εστί, ήρθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απορρολόγος. Το καιρό εκείνο εισήρθεν ο Ιησούς εις κόμην κοινά, κοιν είδε της ονόματι Μάρθα, είπε δέξω το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλωμένη Μαρία, είχε παρακαθίσει ζαμπάρα τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Και δε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε,
Κύριε, ου μέλησε ότι η αδελφή μου όλη με κατέρυπε διακονή, είπαιουν αυτοί να μη συναντιλάβετε. Αποκριθείς δε είπεν αυτοί ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με λυμνάς και τριβάζει περί πολλά, ενός δε στη κρύα, αρία δε την αγαθή μερίδα, εξελέξε το ήκη σου καπερεθείς δε από αυτή. Εγέν το δέντρο λέγειν αυτόν ταύτα, επάρασά της γίνει η φωνή είναι του όπου είπεν αυτό. Μακαρία η Κυρία, η βαστάσα σας και μαστίου σε θύλα σας. Αυτός δε είπε, μενούγε, μακάρια ακούνται στο λόγο του Θεού και φυλάσσονται σ' αυτό. Δόξα σοι Κύριε, δόξα. Αδελφοί μου, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ως Ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών, κατά την επίγεια ζωή Του, μαζί με τις ιάσεις των διαφόρων ασθενειών, δεν παρέλειψε να φροντίσει και να θεραπεύσει και τις άρρωστες και καταβεβλημένες από την αμαρτία ψυχές των ανθρώπων. Έτσι, αφού τις προηγούμενες Κυριακές έγινε λόγος στις Ευαγγελικές περικοπές για τη θεραπεία των λεπρών και των τυφλών, στο σημερινό Ευαγγέλιο κατά την 15η Κυριακή του Λουκά γίνεται αναφορά στον τυφλό κατά την ψυχή Ζαχαίο και την ανάβληψη αυτού. Σήμερα λοιπόν η Εκκλησία μας παρουσιάζει ένα έξοχο παράδειγμα μετανοίας. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή που είναι από το 19ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά, βρει πλήθος νοημάτων και ζωογόνων λόγων, τα οποία και θα αναζητήσουμε να γνωρίσουμε με τη βοήθεια των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Στον πρώτο στίχο της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής, ο Ευαγγελιστής Λουκάς διηγείται ότι ο Κύριος εισελθόν διήρχετο την Ιεριχώ. Και αφού εισήρθε στην Ιεριχώ, διέβαινε την πόλη δηλαδή. Αυτό σημαίνει. Εκ προημίου πρέπει να αναφερθεί ότι η αφήγηση της επιστροφής του Ζαχαίου, δηλαδή της μετάνοιάς του και της επιστροφής στον δρόμο του Θεού, δεν υπάρχει στους άλλους συνοπτικούς ευαγγελιστές, δηλαδή στον Ματθαίο και στον Μάρκο, όπου σε αυτούς παρατηρείται ένα κενό, καθώς ο Ιησούς έμεινε τουλάχιστον μία νύχτα στην Ιεριχώ. Η πηγή που άντλησε το θέμα ο Λουκάς ήταν αραμαϊκή, όπως αποδεικνύεται από την παρατακτική σύνταξη των λέξεων. Διαβάζουμε στον καθηγητή Τρεμπέλα, ο Ιησούς μετά τη θεραπεία του τυφλού εισελθώνει στην Ιεριχώ, διήρχετο την πόλη ταύτην. Αλλά και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας λέγει ότι ο Ιησούς διερχόταν την Ιεριχώ, αφού καθάρισε τους λεπρούς, φώτισε τους τυφλούς και με τη φήμη αυτή έκανε πολλούς να θέλουν να τον δούνε. Μεταξύ αυτών προσήλκησε και τον Ζαχαίο προς τον πόθο της θέας αυτού. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εξηγώντας τη λέξη διήρχετο που είναι σημαντική. Όχι μόνο την Ιεριχώ, αλλά και την Ιουδαία διερχόταν ο Κύριος. Και τη Γαλιλαία και γενικώς τη γη. Διότι δεν ήρθε εδώ για να παραμείνει σωματικός, αλλά για να διέλθει και να ανέβει προς τον ουρανό, ανεβάζοντας μαζί και το δικό μας φύραμα. Αλλά και κατά τον καιρό της διδασκαλίας, διερχόταν περιοδεύοντας όλο τον τόπο της Παλαιστίνης. Όπως δηλαδή, στην αρχή της δημιουργίας, συνήγαγε σε ένα δίσκο όλο το φως της ημέρας και έκαμε βασιλέα της τον ήλιο, δεν τον άφησε να στέκεται κατά τη διδασκαλία εκείνης της εποχής, αλλά τον έκανε να περιπολεί έτσι συνάπτοντας το πλήρωμα της θεότητος με το σώμα και παρουσιάζοντας τον εαυτό του βασιλέα του παντός,
επίγειο και πουράνιο, ορατό και αόρατο, δεν εδέχθηκε να κάθεται επάνω σε έναν τόπο, αλλά ευδόκησε να περιέρχεται έως ότου απεργαστεί σωτηρία μόνιμη και αδιάκοπη στο μέσο της γης, διότι αυτήν τη σωτηρία επετέλεσε ο Κύριος περιερχόμενος. Είδατε πόσο βαθύ είναι το νόημα μιας μόνο λέξης από το Ευαγγέλιο, πόσο πολύ σημασία τη δίνει η γραμματεία, η πατερική διδασκαλία. Αλλά ας μην μείνουμε στην περισσότερη ανάλυση, να συνεχίσουμε στον δεύτερο στίχο. «Και ειδού ανήρ ονόματι καλούμενος Ζαχαίος, και αυτός είναι αρχιτελώνης και ούτως είναι πλούσιος. Και ειδού υπήρχε εκεί ένας άνθρωπος ονόματι Ζαχαίος, και αυτός ήταν αρχιτελώνης και πολύ πλούσιος. Καλούμενος Ζαχαίος». Το όνομα Ζαχαίος, μεταφραζόμενο στην ελληνική, σημαίνει καθαρός, αθώος, όπως καταγράφεται στα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, στο βιβλίο Έσδρας το δεύτερο και Νεεμίας, Β' Έσδρα 2:9 στίχο και Νεεμίας 7:14. Και αυτός είναι αρχιτελώνης, διπλό το κακό, όπως μας λέγει ο Άγιος Αμφιλόχιος, επίσκοπος Ικονίου. Γιατί και ασχολείται με άδικη τέχνη και ότι ήταν αρχηγός των κακώς ασχολουμένων με αυτή. Όχι μόνο ημάρτανε, αλλά είχε και την ευθύνη για ό,τι κακό έκαναν οι άλλοι. Ένας τελώνης δεν ήταν μία αγαθή εργασία, αλλά ήταν εντεταλμένος από τον βασιλέα να συγκεντρώνει φόρους με όποιον βίαιο τρόπο και αν επέλεγε και αν ήθελε. Και είχε προσωπική φρουρά, η οποία φρουρά αυτή έπιανε από το λαιμό τους ανθρώπους και τους ταρακονούσε να ακούσει τα κέρματα, και αν έκρυβαν κέρματα θα είχαν το δικαίωμα ακόμα και να δολοφονήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός λοιπόν ο Ζαχαίος ήταν αρχηγός της πείρας των τελωνών. Ήταν αρχιτελώνης, οπότε ήταν διπλό το κακό. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, για το δεύτερο αυτό στίχο της Ευαγγελικής Περικοπής, περιγράφει όχι μόνο την ιδιότητα του Ζαχαίου ως αρχιτελώνης, αλλά μάλιστα δίνει περαιτέρω στοιχεία του χαρακτήρα του Ζαχαίου. Λέει λοιπόν τα ακόλουθα. Ο Ζαχαίος ήταν αρχιτελώνης με πάρα πολύ μεγάλη ροπή προς τη φιλαργυρία και σκοπός του ήταν να εισπράττει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, και αυτή την πλεονεξία ο Παύλος την ονομάζει ειδωλολατρία, επειδή προφανώς ταιριάζει μόνο σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαίους επιστολή στο 3ο κεφάλαιο. «Νεκρός ατεούν τα μέλη ημών επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ή της εστί ειδωλολατρία, διά έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας». Το οποίο μεταφράζεται: «Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που είναι πάνω στη γη και επιθυμούν γήινες απολαύσεις και ειδονές, νεκρώστε την πορνεία, την ακαθαρσία, κάθε πάθος και υποδούλωση στο κακό, κάθε κακή επιθυμία και την πλεονεξία που είναι ειδωλολατρία». Γι' αυτό και πολύ εύλογα, επειδή οι τελώνες είχαν περιβληθεί στην όψη και τη συμπεριφορά τους μεγάλη ανέδεια, ο Κύριος τους είχε συμπεριλάβει στην ίδια κατηγορία με τις πόρνες, λέγοντας τα εξής στους διδασκάλους των Ιουδαίων. Λέγει αυτής ο Ιησούς: «Αμήν λέγω ημίν ότι οι τελώνε και επόρνε προάγουσιν ημάς εις την βασιλείαν του Θεού». Σε μετάφραση λέγει σε αυτούς ο Ιησούς: «Σας διαβεβαιώνω ότι οι τελώνες και οι πόρνες», είδατε που τους βάζει στην ίδια κατηγορία, «οι οποίοι έδειξαν στην αρχή ανυπακοή προς το Θεό, τώρα επειδή μετανόησαν, προπορεύονται στη βασιλεία του Θεού από σας, οι οποίοι με τα λόγια μόνο και όχι με τα έργα δείχνεται υπακοή στο Θεό», από το κατά Ματθαίο 21ο κεφάλαιο. Πλην όμως ο Ζαχαίος δεν έμεινε σε αυτά, αλλά έγινε άξιος της εσφλαχνίας από τον Χριστό, γιατί αυτός είναι εκείνος που καλεί κοντά του αυτούς που είναι μακριά και φωτίζει αυτούς που είναι σκοτισμένοι. Και είναι τόσο παρήγορο ότι ο Θεός εκάλεσε ουσιαστικά. Ο Ζαχαίος θέλησε να δει τη θέα του Θεού, γιατί είχε την προαίρεση,
αλλά ο Θεός τον επέλεξε και αυτόν ως Απόστολο που θα γίνει αργότερα Απόστολος και μαθητής του Κυρίου και θα διδάξει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Στη φράση «και ούτω συν πλούσιος», ο καθηγητής Τρεμπέλας τα υπομνήματά του σχολιάζει «ο Θεός έχει παντού τους δικούς του». Ο Χριστός επίσης ήρθε να σώσει και τους πρώτους των αμαρτωλών, άρα και τους αρχιτελώνες, τους πρώτους μεταξύ των τελωνών. Παρόλο μάλιστα που πρόσφατα ο Χριστός είχε διακηρύξει πόσο δύσκολα οι πλούσιοι θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών, όμως τώρα δημιουργεί παράδειγμα πλουσίου, ο οποίος είχε χαθεί και βρέθηκε. Θα ήθελα λίγο σε αυτό το σημείο να θυμηθούμε ορισμένα πράγματα για τον πλούτο, γιατί η προσπάθεια, γιατί ο πλούτος τι είναι ουσιαστικά, είναι η προσπάθεια, δηλαδή η προσκόλληση στα γήινα, καθώς και ο πλούτος αποτελούν, η προσκόλληση στα γήινα, καθώς και ο πλούτος αποτελούν ικανά εμπόδια για την απόκτηση της ουράνιας βασιλείας. Και επειδή είμαστε άνθρωποι που κολλάμε στα γήινα και είμαστε άνθρωποι που κολλάμε ειδικά σε ορισμένα που δίνουν απόλαυση στο σώμα κυρίως, γι' αυτό και ο πλούτος και η προσκόλληση στα γήινα εμποδίζουν τον άνθρωπο στο να αποκτήσει την ουράνια βασιλεία. Βλέπουμε ότι κατά την κλίση των μαθητών, ο Χριστός μας το πρώτο πράγμα που ζητάει από τους Αποστόλους είναι να αφήσουν τα υπάρχοντά τους, τις δουλειές τους και οτιδήποτε τους ανήκε και να τον ακολουθήσουν. Αυτό έπραξε και όταν συνάντησε τον Πέτρο και τον Ανδρέα κατά την ώρα που ψάρευαν στη λίμνη της Γενισαρέτ. Η ανταπόκριση στο κάλεσμα του Κυρίου ταυτίζεται με την αποταγή πάντων των εγκοσμίων υπαρχόντων και δεσμών. Ομοίως και κατά την κλίση του τελώνη Μαθαίου, όταν ο Κύριος του είπε να τον ακολουθήσει, τότε εκείνος χωρίς δεύτερη σκέψη τα άφησε όσα είχε στην κατοχή του από την εκδούλευση του τελωνίου και τον ακολούθησε. Να και άλλο ένα κοινό με την περίπτωση του τελώνη Ζαχαίου. Όχι μόνο εγκατέλειψαν τον πλούτο τους, αλλά τον έκαναν παίρνοντας απόφαση ζωής αμέσως μόλις ο Χριστός, δηλαδή άφησαν τον πλούτο, αμέσως μόλις ο Χριστός έστρεψε το βλέμμα σε αυτούς και τους κάλεσε κοντά τους. Και τον Ματθαίο, μόλις τον είδε, παράτησε τα πλούτη του, και τον Ζαχαίο, όπως θα δούμε, αμέσως πήρε πολύ σοβαρές αποφάσεις ζωής για να μπορέσει να μείνει σταθερός κοντά στον Χριστό. Μέσα στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν πολλά σημεία όπου ο Κύριος μιλάει για τον πλούτο και καταδεικνύει την αποταγή από αυτόν ως τη μόνη οδό για να βαδίσουν όσοι αποφασίσουν να τον ακολουθήσουν. Αυτό το είπε γνωρίζοντας ως καρδιογνώστης την προσκόλληση που απαιτεί και την απόλυτη αφοσίωση αυτό το πάθος της απόκτησης του πλούτου και της φιλοχρηματίας. Γι' αυτό στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο διαβάζουμε «αμήν λέγω ημίν ότι δυσκόλος πλούσιος εισελεύσεται εις τη βασιλεία των ουρανών» και τα λοιπά και τα λοιπά περί της Καμήλου και της και το τρύπηματος της Τεραφίδος και τα λοιπά. Ο Χριστός μας έδωσε σαφή και αυστηρή εντολή για τη θέση μας απέναντι στο χρήμα. Ή με τον Θεό ή με τον Μαμονά. Σε αυτό το στίχο, δηλαδή στο στίχο του κατά Ματθαίο Ευαγγελίου που μιλάει για τον Θεό, που δίναστε Θεό δουλεύει και Μαμονά, ο Κύριος μας λέγει ότι η φιλοχρηματία μας κάνει δούλους του πλούτου και μας αποσπά από τη δουλεία μας στο Θεό. Ο χριστιανός που αγαπά το χρήμα, επειδή αγωνίζεται και για τον επίγειο και για τον ουράνιο πλουτισμό, μοιάζει με εκείνο τον δούλο που εργάζεται σε δύο κυρίους. Κάτι τέτοιο όμως είναι αδύνατο, επειδή και τα δύο, και τα επίγεια και τα ουράνια, απαιτούν την ολοκληρωτική αφοσίωση του ανθρώπου για να αποκτηθούν. Εδώ ο Χριστός ονομάζει τον πλούτο Κύριο, ακριβώς επειδή απαιτεί την απόλυτη υποταγή και απασχόληση από όποιον επιδιώκει να τον αποκτήσει. Ακόμα και στον πλούσιο νέο έθεσε ο Κύριος την προϋπόθεση για να κερδίσει τη Βασιλεία του Θεού. Μας λέγει το Ευαγγέλιο εκεί ότι άκουσε αυτά ο Ιησούς και είπε «ένα ακόμα σου λείπει». Όλες τις αρετές τις είχε, αλλά ένα του έλειπε. Όλα όσα έχεις πούλησέ τα και μοίρασέ τα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό
στον ουρανό και έλα να με ακολουθήσει. Προϋπόθεση δηλαδή για να ακολουθήσουμε τον Χριστό είναι να μην είμαστε πλούσιοι. Ή αν είμαστε πλούσιοι κατά παραχώρηση του Θεού, όπως σε άλλο σημείο λέγει η Αγία Γραφή, να ξέρουμε να διαχειριστούμε τον πλούτο και να σώζουμε τους ανθρώπους με τον πλούτο μας, τους συνανθρώπους. Άξιο μνήμης είναι ότι και στην παραβολή του σποραίος ο Κύριος κάνει αναφορά στον πλούτο και συγκεκριμένα στην απάτη του πλούτου. Εκείνος ο σπόρος που σπάρθηκε στα αγκάθια είναι ο άνθρωπος που ακούει και αυτός το λόγο του Ευαγγελίου, αλλά η μέριμνα του αιώνος τούτου, ακόμη και η απάτη του πλούτου, συμπνίγουν το λόγο που άκουσε και γίνεται πια άκαρπος. Μόνον όταν ο πλούτος σκορπιστεί και μεραστεί στους φτωχούς, τότε συμπνίγει, τότε δεν συμπνίγει, αλλά αυξάνει το λόγο. Επίσης από τα 7 ουέ που απευθύνει ο Κύριος προς τους Φαρισαίους, το πρώτο από αυτά είναι για τη φιλαργυρία τους. Επειδή η ευλάβεια που έδειχναν ήταν μόνο για το συμφέρον τους. Για παράδειγμα, έκαναν μεγάλες προσευχές, αλλά με σκοπό να συλλέξουν χρήματα χειρών και ορφανών. Γι' αυτό η τιμωρία τους είναι μεγαλύτερη. Σχετικά με τον πλούτο, μας λέγει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η φιλαργυρία είναι αιτία όλων των κακών, εσχροκέρδειας, αστοργίας, απιστίας, πλεονεξίας, τόκου, δόλου, ψεύδους και των ομοίων. Γι' αυτό κατά τον Απόστολο Παύλο η φιλαργυρία είναι η μητέρα και ρίζα όλων των κακών, εξαιτίας της οποίας μερικοί που την ωρέγονται αποπλανήθηκαν από την πίστη και περιπλέχθηκαν στις Ιδονές. Και συνεχίζει ο Χριστοφόρος Πατήρ, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αλλά προσέξτε με σύνεση τη φωνή του Αποστόλου, διότι δεν είπε όσοι πλουτούν αποπλανήθηκαν από την πίστη, αλλά όσοι ωρέγονται τον πλούτο. Και τέτοιοι είναι πολλοί. Είμαστε πολλοί που ωρεγόμαστε τον πλούτο. Μπορεί να είναι φτωχός ο άλλος και να ζει με την προσμονή του πλούτου. Να έχει λίγα χρήματα, να τα ξοδεύει στον τζόγο, επί παραδείγματι, για να αποκτήσει πλούτο. Αυτό θα πει ότι ωρέγεται τον πλούτο, που αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Αυτό διώχνει ουσιαστικά το Θεό από τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Να μην πείτε λοιπόν πτωχοί είμαστε, τι ομιλείς κατά της φιλαργυρίας, γιατί από μερικούς περνάει από το μυαλό μας ότι τώρα μέσα στην κρίση δουλειές δεν έχουμε, φτώχεια έχουμε, στο ψυγείο δεν έχουμε φαγητό να φάμε και εσύ μας μιλάς για πλούτο και φιλαργυρία. Πού το βρήκες αυτό? Είναι αυτή μια διδασκαλία για την εποχή μας που υπάρχουν τόσοι φτωχοί? Λέγει λοιπόν εδώ, να μην πείτε πτωχοί είμαστε, τι ομιλείς περί της φιλαργυρίας. Το πράττω διότι έχουμε την νόσο, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, δια της επιθυμίας στην ψυχή και χρειαζόμαστε για αυτή θεραπεία. Εάν δε μου είπεις ότι δεν έχεις την νόσο, δείξε ότι δεν ζητείς να απαλλαγείς από την πτωχία, αλλά ότι τη θεωρείς ποθινότερη και πολυτιμότερη από τον πλούτο και χαίρεις και ευχαριστείς τον Θεό για αυτήν, με την πεποίθηση ότι σου καθιστά ευκολότερη τη σωτηρία. Επομένως, ο έρος προς τον πλούτο είναι κακό, που αν δεν προσέχει και ο φτωχός και ο πλούσιος, τον παθαίνει ματέως. Επειδή δε ο πονηρός πλούτος προσλαμβάνει μαζί του και συζυγία πονηρότερη, δηλαδή την υψηλοφροσύνη μαζί του, και την πεποίθηση στον πλούτο, λέμε ότι ο πλούτος αλλοιώνει χαρακτήρες. Μόλις ένας ταπεινός αν αποκτήσει χρήματα γίνεται υπερήφανος. Και πολλά άλλα γίνεται, όλα αυτά που προαναφέραμε. Έτσι λοιπόν, επειδή γίνονται αυτά, γι' αυτό ο Θείος Παύλος, γράφοντας προς τον Τιμόθεο, λέγει «Στους πλούσιους του παρόντος αιώνος παράγγειλε να μην υψηλοφρονούν, μήτε να ελπίζουν στην αδειλότητα του πλούτου, αλλά στο Θεό». Νομίζω ήταν σημαντικά και αυτά να τα ακούσουμε περί του πλούτου, για να δούμε από τι δαιμόνιο διακατεχόταν ο Ζαχαίος και από ποιο δαιμόνιο μεγάλο τον απάλλαξε ο Θεός. Και συνεχίζουμε στην ερμηνεία του Ευαγγελίου. «Και ζήτη η δίν τον Ιησούν της εστί και ούκ η δύνατο από το όχλου ότι τη ηλικία μικρός ειν». Και ζητούσε ο Ζαχαίος να ειδεί τον Ιησού ποιος είναι και δεν μπορούσε ένεκα του πολλού πλήθους, διότι αυτός ήταν μικρός κατά το ανάστημα.
Σχετικά με τη φράση «εζήτη ιδίν τον Ιησούν τις εστί», ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας ερμηνεύει ως εξής. Επιθύμησε να δει τον Ιησού, βλάστησε δηλαδή σε αυτόν σπέρμα σωτηρίας. Στο ίδιο σημείο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ερμηνεύει ότι αυτός, δηλαδή ο Τελώνης, ελκυόταν και αναχαιτιζόταν αρήτως από τη Θεία δύναμη του Ιησού. Δύο πράγματα συνέβαιναν στη ψυχή του. Από τη μία ελκυόταν επειδή είχε τρόπο Χριστό και ψυχή κατάλληλη για την αρετή, έψαχνε τρόπους να πλησιάσει τον Θεό, είχε ψυχή που ήταν πρόσφορη για να έρθει η χάρη του Θεού για την αρετή, γι' αυτό και επιθυμούσε και επιχειρούσε να δει τον Ιησού. Αναχαιτιζόταν δε από τη Θεία δύναμη, διότι εχμαλωτίστηκε από τα αντίθετα στην πολιτεία του Χριστού, δηλαδή από την Τελωνία και από τον Προύτο. Δύο πράγματα, δύο κόσμοι διαφορετικοί στον ίδιο άνθρωπο. Είχε η καλή διάθεση, αλλά είχε και τον πλούτο. Η καλή διάθεση τον έφερνε κοντά στο Θεό, ο πλούτος τον έδιωχνε από το Θεό. Ο Ζαχαίος με το μικρό ανάστημα και την πολλή γνώση ζητούσε να δει τον Χριστό, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Επιθυμούσε να δει το Θεό ανάμεσα στους ανθρώπους που χάριζε τον ουρανό. Το Θεό που χάριζε τον ουρανό. Ζητούσε να δει το Θεό Ιησού, τον ωραίο, τον ποθητό, τον γλυκί, λέγει ο Χρυσόστομος. Επιθυμούσε να δει ο εχμάρωτος στρατιώτης το βασιλιά του, το πρόβατο το βοσκό του, ο παραπλανημένος στον δρόμο του. Ζητούσε να δει ο άρρωστος την υγειά του, ο πεινασμένος την ουράνια τροφή, ο διψασμένος τη ζωοδότρα πηγή. Ενώ ακολούθως τη φράση «τη ηλικία μικρό συν», ο καθηγητής Τρεμπέλας διευκρινίζει ότι ο Χριστός δεν προσπαθούσε να γίνει ολοφάνερος, ούτε κουβαλιόταν στους ώμους άλλων για να είναι περίοπτος, αλλά ούτε και η βασιλεία του ήρθε με επίδειξη. Χωρίς να επιβαίνει σε άρμα όπως οι βασιλιάδες και οι ηγεμόνες του κόσμου, πεζοπορούσε καλυπτόμενος από το πλήθος σαν ένας από εμάς, διότι ήταν οι ημέρες της ταπείνωσής του. Ο Ζαχαίος λοιπόν, έχοντας μικρό το ανάστημα, δεν μπορούσε να δει τον Ιησού. Πολλοί, παρόλο που έχουν μικρό ανάστημα, έχουν όμως μεγάλες ψυχές. Ποιος δεν θα προτιμούσε να είναι Ζαχαίος παρά να είναι Σαούλ, παρόλο που ο τελευταίος αυτός ήταν ψηλότερος στο κεφάλι και τους ώμους του, περισσότερο από όλους τους γύρω του. Θα αφήσω ορισμένα στοιχεία λόγω χρόνου και ας δούμε τον επόμενο στίχο, προχωρώντας και επιθυμώντας να γνωρίσουμε τον άμετρο πλούτο του Ευαγγελίου, πάντοτε με τον ασφαλή πατερικό αρμενευτικό λόγο, φτάνουμε στη συγκλονιστική στιγμή που περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. «Και προδραμών έμπροσθεν ανέβει επί σικομορέαν, ή να είδη αυτόν ότι εκείνη, δι' εκείνης ημέρα διέρχεστε. Και αφού έτρεξε εμπρός, ανέβηκε σε μία σικομοριά. Χωρίς να λογαριάσει τη θέση και την ηλικία του, δε να ειδεί τον Ιησού, διότι από τον δρόμο εκείνο θα επερνούσε». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εμπνεύστηκε από αυτήν ακριβώς τη σκηνή και λέει: «Παρατήρησε τη σφοδρότητα του πόθου και αναλογήσω από αυτό ποιος ήταν ο τρόπος του. Όταν δεν μπόρεσε να διασπάσει τον όχλο, δεν απογοητεύτηκε, αλλά ανέβηκε σε μια σικομοριά που ήταν φυτεμένη στον δρόμο για να ειδεί από εκεί το ποθούμενο». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναγνωρίζει το θεϊκό έρωτα στην καρδιά του Τελώνη Ζαχαίου. Μας περιγράφει ο Θείος Πατήρ πως αυτός ο θεϊκός έρωτας που τον σήκωσε από τη γη, τον έκανε κιόλας να ανεβεί στο δέντρο. Δεν τον άφησε να εξακολουθεί να βλέπει τα πράγματα της γης, ούτε και να συναναστρέφεται τους ανθρώπους, αλλά τη Θεία Αγάπη υποθώντας, στρέφει το βλέμμα στα ουράνια αγαθά. Από τα γήινα τρέχει προς τα ουράνια που προκαλούσαν την προθυμία του. Αυτό βλέπει ο Άγιος Χρυσόστομος το ανέβασμα στη σικομοριά ότι σημαίνει. Και όταν είδε τον Κύριο Ζαχαίος, δυνάμωσε η επιθυμία του περισσότερο. Τον άγγιξε στην ψυχή και έγινε διαφορετικός άνθρωπος, από τελώνης ζηλωτής, από άπιστος πιστός, από λύκος πρόβατο.
γράφει σχετικά ο Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου. Όμως αυτός, ο οποίος τόση μανία εδείκνυε για την παράλογη συλλογή χρημάτων, ζητούσε τώρα να ειδεί τον Ιησού και δεν μπορούσε. Τον εμπόδιζε το μικρό του ανάστημα. Όμως θεραπεύει το μειονέκτημα του αναστήματος με τη συνετή του έμπνευση. Τρέχει νωρίτερα και ανεβαίνει σε ζυκομοριά και κρύπτεται στο πλούσιο φύρωμά της, πιστεύοντας ότι βλέπει χωρίς να φαίνεται, επειδή νόμιζε ότι θα διαφύγει της προσοχής του παντογνώστου. Το ίδιο έπαθε και η Μωρούσα, νομίζοντας ότι θα κλέψει τον Ιησού, ο οποίος αρέσκεται σε παρόμοιες περιπτώσεις να κλέπτεται. Αλλά εκείνη τουλάχιστον πλησίασε και ύψατο των ηματίων του, ενώ αυτός έφτασε τον Χριστό από μακριά, διαμέσου της πίστεως. Και ως ήρθεν επί των τόπων, αναβλέψας ο Ιησούς, και είδεν αυτόν και είπε προς αυτόν, «Ζαχαίε, σπεύσας κατάβυθι, σήμερο γάρεν το οίκο σου δί με μήνε». Και ο Κύριος αμέσως, μόλις έφτασε, στον τόπο της Σικομορέας, ο παντογνώστης, ο καρδιογνώστης, ύψωσε τα μάτια του από όλους που τον ακολουθούσαν, αντιλήφθηκε ότι ένας έχει έρωτα για αυτόν, πόθο, να δει τη θέα του. Ήταν κρυμμένος στις φιλοσχές, σταμάτησε εκεί και σήκωσε τα μάτια σε αυτόν που χτυπούσε η καρδιά τρελά για να τον γνωρίσει. Και μόλις ύψωσε τα μάτια, τον είδε και είπε προς αυτόν, «Ζαχέ, κατέβα γρήγορα, διότι σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, με τη μοναδική ερμηνευτική του περιγραφή, τι λέγει? Είδε αυτόν ο Χριστός με τα μάτια της θεότητος. Όταν σήκωσε το βλέμμα λοιπόν, τον είδε και με τα μάτια τα ανθρώπινα. Τον είδε με τα μάτια της θεότητος, ήξερε ότι εκεί ο Ζαχαίος καρδιοχτυπά, αλλά σήκωσε και τα μάτια του και τον είδε και με τα ανθρώπινα μάτια του. Και επειδή σκοπός του ήταν να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, προσφέρει την αγαθότητα και εθαρρύνοντάς το του λέγει, «Ζαχαίε, σπεύσας, γρήγορα κατέβα». Γιατί κατάλαβε ο Ιησούς ότι αυτός ήταν έτοιμος προς υπακοή και θερμός στην πίστη και έτοιμος εύκολα να μετανοήσει από την κακία και να στραφεί προς την αρετή. Στο σημείο που λέει «σπεύσας κατάβυθι», που είναι μια εντολή του Θεού αγάπης και ολοκλήρωσης του έρωτα, ενεργεί μια ερμηνεία ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, που περικλείεται μέσα στο γεμάτο δύναμη, αυθορμητισμό και αμεσότητα ρήμα «σπεύσε». Αυτοί που καλούνται από τον Χριστό πρέπει να σπεύδουν, διότι οι αναβολές είναι επικίνδυνες. Φίδου χρόνου, μην σπαταλάς χρόνο, μην χάνεις καιρό. Το λέμε και εμείς οι πνευματικοί, στα πνευματικά μας παιδιά, όταν λέει «Πάτερ, πριν από 6 μήνες είχα πέσει σε εκείνο το αμάρτημα. Γιατί, βρε παιδί μου, έχασες χρόνο και δεν εκμεταλλεύτηκες τους τρόπους που σου δίνει ο Θεός να πλησιάσεις το πνευματικό και να του πεις την αμαρτία? Γιατί χάνεις χρόνο και κουράζεσαι?» Λοιπόν, πρέπει ακόμη να κατεβαίνουν ταπεινούμενοι αυτοί οι οποίοι καλούνται από τον Χριστό, έτοιμοι να δεχτούν διαταγές από εκείνον, ο οποίος είναι ο μόνος δυνατός να του σώσει. Τον ήξερε, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, ότι είναι έτοιμος στην υπακοή και θερμός στην πίστη και ευμετάβλητος από κακία σε αρετή. Εύκολα άλλαζε η ψυχή του. Θα μπορούσε να αλλάξει από την κακία στην αρετή. Αυτή ήταν θεία πρόγνωση, διότι ήξερε καλά αυτό που θα γίνει. Γι' αυτό και καλεί και πηγαίνει για να τον κερδίσει. Και σπεύσας κατέβει και υπεδέξα το αυτόν χαίρον. Και ο Ζαχαίος κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά. Και οι δόντες πάντες διεγόγγισον, λέγοντας ότι παραμαρτωλό ανδρή, εισήλθε καταλύσε. Σε αυτά τα χωρία δίνουν καταπληκτικές ερμηνείες. Οι Άγιοι, θα αφήσω για να είμαι μέσα στον χρόνο, θα αφήσω όλες αυτές τις ερμηνείες και θα φτάσω σε εκείνο το στίχο που λέει «Σταθείς δε Ζαχαίος», είπε προς τον Κύριο, «Ιδού τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδομαι της φτωχής και η κοινώστη εσυκοφάντησα αποδίδομαι τετραπλούν». Αφού στάθηκε μπρος τον Κύριο,
τι του είπε? Κύριε, να, τα μισά από τα υπάρχοντά μου τα δίνω στους φτωχούς. Και αν τυχόν, σαν τελώνης που είμαι, αδίκησα με ψευδείς μαρτυρίες κάποιον και εισέπραξα περισσότερα, του τα επιστρέφω τετραπλάσια. Στον ίδιο στίχο αυτόν, ο Θεοφύλακτος, ο εκκλησιαστικός συγγραφέας και ερμηνευτής, ερμηνεύει τη φράση «τα ημίση των υπαρχόντων μου». Ως ακολούθως, βλέπεις θερμότητα. Δεν άρχισε να σπέρνει με τσιγκουνιά, ούτε έδωσε κάποια λίγα, αλλά όλη την περιουσία. Διότι και αυτά που κράτησε, τα κράτησε για να μπορεί να δίνει σε αυτούς που αδίκησε. Δηλαδή, έδωσε από τη μία τα μισά των υπαρχόντων στους φτωχούς. Του έμειναν λοιπόν τα μισά, από αυτά πάλι που έμειναν έδινε πίσω τετραπλάσια σε όσους αδίκησε. Επομένως, αν η περιουσία του τελώνη προήρθε από αδικία και αυτός δίνει πίσω όλα όσα αδίκησε τετραπλάσια, πρόσεξε πως απογυμνώθηκε εντελώς. Στον άλλο στίχο είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς ότι σήμερα σωτηρία το οίκο του το εγένετο, καθότι και αυτός Υιός Αβραάμ εστί, που είναι και ο τελευταίος της ευαγγελικής περικοπής, ο Κύριλλος σε αυτό που λέγει ότι σήμερον σωτηρία το οίκο του το εγένετο, ερμηνεύοντας τη λέξη σήμερον, ο Άγιος Κύριλλος γράφει «διότι όπου μπει ο Χριστός, εκεί οπωσδήποτε υπάρχει και σωτηρία. Ούτε με αναβολή, αλλά ούτε και με υπόσχεση. Αλλά σήμερα, δηλαδή δεν ήρθε ο Χριστός στη ψυχή σου για να σε σώσει υποσχόμενος το αύριο, σήμερα σε σώζει. Αλλά σήμερα ευαγγελίζεται ο Χριστός τη σωτηρία στον Ζαχαίο, επειδή και αυτός αμέσως έκανε αυτά που υποσχέθηκε. Διότι δεν είπε «θα δώσω τα μισά και στους αδικημένους θα δώσω πίσω τα τετραπλάσια», αλλά «να, Κύριε, τώρα ιδού, δίνω και δίνω πίσω». Γι' αυτό και ο Χριστός λέγει, αφού είδε ότι άλλαξε ριζικά η ψυχή του Ζαχαίου και τα σκόρπισε όλα, πλουσιοπάροχα τα έδωσε, σήμερα του λέγει και ο Χριστός σε ανταμείβω, σήμερα δίνεις, σήμερα και η σωτηρία σε σένα, λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Και τελειώνω, αδελφοί μου, προς χαρά σας, με έναν επίλογο αυτού του ευαγγελικού αναγνώσματος. Αδελφοί μου, γιατί τελειώνει ο στίχος με τη φράση «ήρθε γάρο ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλός», που όπως είπαμε και σε άλλα ευαγγέλια, ερμηνείες, αυτός είναι και ο σκοπός του ερχομού του Κυρίου. Αδελφοί μου, αν πραγματικά επιθυμούμε να αλλάξει η ζωή μας ή καταποντισμένη από τα σύγχρονα δεινά, τις αγωνίες, τις φοβίες και τις θλίψεις, αν θέλουμε η ψυχή μας να ελευθερωθεί μέσα από την ειλικρινή μετάνοια, ώστε να ζει από εδώ τον παράδεισο, τότε ας ζητήσουμε με πόθο όμοιο με αυτόν, τον πόθο του τελώνη Ζαχαίου, να γνωρίσουμε τον Κύριο. Ας μην αποκάμουμε και ας μην μας νικήσουν οι φαινόμενες δυσκολίες και οι λογισμοί του δαίμονος. Όταν η καρδιά φλέγεται από τον πόθο να συναντήσει τον αγαπημένο Ιησού, όλα τα εμπόδια ξεπερνιούνται και κάθε κοσμικό σχήμα και λογική εγκαταλείπονται. Παράδειγμα τρανό, ο μεγαλύτερος αμαρτωλός της πόλης της Ιεριχού, η προσωποποίηση της αδικίας, ο μισητός από όλους τελώνης. Και όμως, σε αυτό την καρδιά έγινε η Επανάσταση. Σε αυτό την καρδιά πάρθηκε η μεγάλη απόφαση να αλλάξει ζωή. Και τότε ούτε το πρώτερο σκοτεινό παρελθόν, ούτε το βάρος των αμαρτιών, ούτε η θέση που κατήχε και η εξουσία στάθηκαν ικανά να τον κρατήσουν μακριά από τον ποθούμενο. Αδερφοί μου, σήμερα, εδώ και τώρα, ας βάλουμε αρχή, ας μην αναβάλουμε άλλο την υπόθεση της σωτηρίας μας, μη σβήσουμε αυτή τη φωτιά που ανάβει στις καρδιές μας προς μετάνοια. Ο πανηκτήρμων Κύριος, που θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν, ούτε οι πτώσεις μας να σταθούν εμπόδιο, γιατί γνωρίζει ο Κύριος το ασθενές της φύσης μας. Άλλωστε, το πλήθος των αμαρτιών του Ζαχαίου ουδόλως απομάκρυναν τον Δεσπότη Χριστό από κοντά του. Αντιθέτως, σε αυτού τον οίκο εισήλθε να καταλύσει, κι ας υπήρχαν στην Ιεριχώ σοφρονέστερη και λιγότερο αμαρτωλή.
Και είναι τώρα καιρός, ήγε και η ώρα, να απαρνηθούμε τη λογική αυτού του κόσμου, το κοσμικό φρόνημα, και να ανεβούμε, να σκαρφαλώσουμε στη σικομοριά που βρίσκεται παρά την καρδιά μας, επιζητώντας μεταμανίας να δούμε τον Κύριο. Γιατί δεν αρκεί να είμαστε ενήμεροι περί των εκκλησιαστικών ή να εκκλησιαζόμαστε από συνήθεια ή άλλους λόγους, να μην μείνουμε στην επιφανειακή σχέση που εύκολα οι μισθωτοί την εκμεταλλεύονται και τη χρησιμοποιούν κατά το δοκούν. Όμοια έπραξαν και οι ακολουθούντες τον Ιησού, καθώς διερχόταν στην Ιεριχώ, και από αυτό δεν ωφελήθηκαν, μάλιστα δε διεγόγγιζαν κατά το Δεσπότου Χριστού που είπε ότι θα καταλύσει στο σπίτι του Ζαχαίου. Σκοπός και απότερος στόχος της εδώ βιωτής μας είναι η προσωπική μυστική σχέση με τον εξαποκαλύψεως Ιησού Χριστό. Γιατί όπως μας λέγει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, επί το συμφέρον εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού, τότε σε αυτό το κάλεσμα της βαθιάς ειλικρινής μετάνοιάς μας και στο διακαή πόθο και την προσωπική γνωριμία μας με το σωτήρα της καρδιάς μας, με το σωτήρα της ψυχής μας, θα ανταποκριθεί ο Κύριος, ο οποίος διέρχεται έξω της καρδιάς μας αναζητώντας να ενωθεί με το πλάσμα του. Τότε θα έχει έρθει η ευλογημένη εκείνη η ώρα να ακούσουμε ως άλλοτε ο τελώνης Ζαχαίος τη γλυκυτάτη φωνή του Κυρίου μας: «Σπεύσας κατάβυθι σήμερον γάρ εν το οίκο σου δι με μήνε». Αμήν, αδερφοί μου, γέννητο. Είπομε πάντης εξόρισης διανοίας ημών, είπομε. Είναι παντού κράτων Θεός, ο Πατέρων ημών, Δεό μεθάσου επάρξουν και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός καθομέρα, 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 εξεβών και αυτοδόξων χριστιανών, ιδιώμε την πρεπάση αντιποκλήσω στον δόξο, ιδιώμε την εκανεραίο ζωή στην ειδική σχέση, σχόλησε πασέχει στον αμάτιο από τον ίδιο του, ήταν της κοκκινιάς της πάντης, Thank you.
Όπως είπα του κράτου σου, Πάσχα, την ατόμινη σύντομη σαν να αναπέμπουμε το Πατρίκη το Υιό και το Αγίου Πνεύμα και την Ιδιά η Κέρη στους αιώνας, τον αιώνο. Αμήν. Σιερωσύνης ημών,
Κύριος ο Θεός, βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αλλήν, και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τέσσαν γελίκες διημάσου ανθρώπους και την μετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα επί ερημών, επί ποντίου πλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά Σεραφάς και ενθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνει ζώντας και νεκρούς που της Βασιλείας ούκα έστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλίσαν διά προφητών.
εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν πάψη των εισάφησεων αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Ελέον ειρήνη στη Σία ενέσεω. Λάρης Κύριου ημών Ιησού Χριστού, η αγάπη Θεού και Πατρό, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος σου, έχομεν προς τον Κύριο.
Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσ' ημίν σήμερα και άφησι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Αμήν. Και το πνεύμα τη σου παράσταση το κλείνουμε. Συ, κύριε. And
και ομολογώ ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο εθώνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσεων, πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρατο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι όν σου ελέησόμαι και συγχώρησόμαι τα παραπτώματά μου, τα εν ούσια και τα ακούσια, τα εν λόγο, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόμαι ακατακρίτως μετασχήν των αχράτων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Αμήν. Τη δούμα δίσω προσθία κοινωνία πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία πύρη γάρ υπάρχησαν του αναξίου πλέον αλλούν κάθαρον υπάρχει με κυλίδου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερα μη εθεού κοινωνούμε παράλαβε. Ου μη γάρ τη εχθρή σου το μυστήριο μήκο, ου φίλη μα η δόσο καθάπερ, ο Ιούδα αλό οριστή ομολογό, η μνήστη τίμη κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή του αναξίου πλέον. Θεού το σώμα και θεή με επιτρέπει, θεή το πνεύμα το δε νου τρέφει ξένο. Έθελεξα πόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφεξον πυρία ήλωτα αμαρτία μου και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, είναι τα δύο σκητών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τε λαβρότηση των Αγίων σου, πώ εισελέσω με ο ανάξιο, εάν γαρ τον μίσο στην εισελθύνη στον ηφώνα, ο κοιτό με ενέχει, ότι ου και έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμι των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με αλυσκάθαρση και αγιασμόν ψυχής τε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθό μεστή, τίδεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερα μιέ Θεού κοινωνώ με παράλαβε. Που μη γάρ τη εχθρή σου το μυστήριο μήπο, ου φίλη μα τη δώσω καθά πέρο Ιούδα, αλλά στο ληστή ομολογό η μνήστη τι μου κύριε τη βασιλεία σου. Φαινείτε τον κύριο εκ των ουρανών, αλληλούια.
Αυτό ζεστάνει σαν φυσικό σα αμαρτία σε αυτά τα σαντομίδια του προηγούμενου. Τα ακούσε και τα ακούσε, τα ενώσε, τα εναμία. Τα παραβάσει και παραγωγήρω να βάλει το δούμο σου τούτο. Και είτε ω άνθρωποι, σαν κοχόμενοι και τον κόσμο, οι κούντε από τη διαβόρα του ανήθισαν, είτε εν λόγω είτε εν έργο, είτε ενώσε, είτε εναγνία, και λόγω ιερέω δεν πάτησαν ή που κατάλληλαν ιερέω δεν γέννουν το ίδιο το οποίο αντιλητέψουν. Και όπω γύθησε, αυτό ο αγαπό και μισή του φυσικού του φυσικού του. Συμφωνώ να αφήσω το ίδιο τον άνθρωπο και τον όρκο του κειμένου ζωή. Τότε το φυλάκι του κύριο Πάπου που μόνο το μόνο τη αγαπώσει το παιδί του κύριο. Και πάλι με σπουδαίε του κύριου αυτό άνθρωπο. Απάντησαν αυτού του συνολικού πολλά του συνολικού δεν ήταν ω αντίστοιχη του κύριου και δεν έδωσε τον άνθρωπο. Τόσο αντίστοιχη με την πίστη στην ελληνική χώρα μου. Ότι εσύ μόνο ένα μάτι του κύριου δόξα να παίρνει στο πράσινο παιδί του Παναγίου και αυτού του οποίου του πνεύμα και του κυριαρχού του Παναγίου. Και αγάπη προσέχει.
του μυστικού σήμερον είναι Θεού κοινωνών με παράλαβε ανοίγα της εκκλής σου το μυστήριο μήκο του φίλη μας η δόσο καθάπερο Ιούδας άλλος ολίστης ομολογώσει μυστήτη μου Κύριε τη βασιλεία σου νίστητη μου Δέσποτα εν τη βασιλεία σου νίστητη μου Άγιε εν τη βασιλεία σου το δείμνο σου το μυστικό and be one.
Και πάντα τη καλή μετουσία των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύ, ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμό εκ ψυχή. Θεό, λέγε, δόξαση ο Θεό, δόξαση ο Θεό, δόξαση ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριο Θεό μου ότι ούμου καπόσω με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου καθηξίω σα. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών καθηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάζει και χαρισάμενο ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δό γενέστε ταύτα καμή ησία ή ψυχήστε και σώματο. Ει αποτροπή παντό εναντίον εισφωτισμών των οφθαλμών τη καρδία μου, ει ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων. Ει πίστη να καπέσχυνον, ει αγάπη να ανυπόκριτον. Ει πλεισμονίνε σοφία, ει περιποίηση των εντολών σου. Ει προσθήκη τη θεία σου χάριτο και τη ει βασιλεία οικείωση. Να εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενο τη ει χάριτο μνημονέμπο διαπαντό και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίου απάρασε πελπίδη ζωή αιωνίου ει την αίδιον καταδύσον άπαυση εν θα των εορταζόντων ήχο ο ακατάπαυστο και η απέραντο ηνωνή των καθορών του σου προσώπου το κάλο του άρητο. Σιγαρή το όντω εφετών και ανέκφραστο σε προσύνη των αγαπώντο σε Χριστέο Θεό ημών και σε ημνή πάσα εκτίσει στου αιώνα. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεό, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάση ει παρέσκου μη αγαθή και επί τη μεταλήψη των αχράνων και ζωπιών σου μυστηρίου. Δέω με ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και εν τη τον πτερήγο σου σκιά. Και δόρισέ μη εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σκάτη μου αναπνοή επαξίω μετέχειν των αγιασμάτων σου ει άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών. Εσύ την δόξα να αναπέμπω με εσύ το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι πουσίως ο πύρι πάρχον και πλέγον αναξίους. Μη δι καταπλέξεις με μη προσβουργέ μου μάλλον δίωτε προς μελών μου συνθέσεις. Εις πάντας αρμούσεις νευρούσεις καρδίαν. Φλέξον τα κάνθας των όλων δεσμάτων. Ψυχήν κάθαρον αγίασον τα σφρένας, τα συγνία στήριξον ως τέης άμα. Εστίσεων φώτισον απλή πεντάδα όλων με τον σώσιν καθήλωσον φόβο. Αεί σκέπε φρούρητε και φυλατέ με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άρνησε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυπε συνέντησε και φώτιζέ με. Δείξον με σών σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ενώ σών οίκονη σώρο κοινωνία, ω πύρ με φεύγει πάσκα κούργο πάμου πάθο. Πρέσβη φέρωση πάντα υγειασμένου. Ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου του σοφού Αποστόλου, προστίζεται συν άχραντον αγνή μητέρα. Ω τα λιτά εύπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτό πέρα των σών έργασε λάτριν. Σιγάρι υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη. Και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξα να πάντε πέμπω μεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμεν εις άφησιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αύτης χαράν υγείαν και ευφροσύνη, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξιωσών με των αμαρτωλών στήνε εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένου μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου. Ευχαριστώ σε ότι εξίω σα με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματο και του τιμίου αίματο του ιού σου, αλλά είτε πούσα το αληθινό φω φωτισών μου του νοητού οφθαλμού τη καρδία. Την πηγή τη Αθανασία και ίσα σα ζωοποιήσεων με τον τεθανωτωμένο τη αμαρτία. Η του ελεήμονο Θεού φλέσπλαχνο μύτηρε λέει σώμη και δό κατάνοιξη και συντριβήν εν την καρδία μου και καταπείνωσιν εν τη διανοήμασή μου και ανάκληση εν τε εχμαλωσίε των οργισμών μου.
Και αξιοσώνουμε μέχρι τελευταία μου αναπνοήσα κατακρήτω οικοδέγεστε των ακράντων, μυστηρίων των αγιασμών, θυσία συμψυχίστε και σώματο, και παράσπουν οι δάκρυα μεταβία και εξομολογήσεω, ει το ημί και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στι του αιώνα, αμήν. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στου αιώνα, αμήν. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στου αιώνα, αμήν. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημή. Άγιε Επίσκεψε και Ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατήρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον. Και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εις τη βασιλεία και εις τους πατρός, εις τον αιώνα. Αμήν. Yeah. Του στόματός σου καθάπερ πυρσώσε, κλάμψα σαχάρισε. Την οικουμένη νεφώτισεν. Αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο. Το ύψος ημί της ταπεινοπροσύνης υπέδειξεν. Αλλά σεις λόγοις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό σωθήνε τα σπιχάσιμον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Τον ουρανόν εδέξω τη Θεία Χάρη και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήν τον εν Τριάδη ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστε όσιε, επαξίως επιμούμενσε υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νίκαια ήκαια εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, εις ειρήν δώσιμη και ελέησον ημάς, ως μόνος ικτήρμον. Δόξα Πατρί και Υιό. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια ήκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα τα χερουβήμ και δοξωτέρα να συγκρίτω σε Σεραφείμ, να διαφθόρω στο λόγο τε κούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το όνομα τη Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Ο Θεός και θυμάσαι, που είσαι εμάς, και πάνω προσώ αυτό θυμάσαι και είσαι εμάς. Αμήν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Κύριε Σου Χριστέ, ο Θεός ελέησον, ο Θεός ημάς. Αμήν.